Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε στην εκπομπή του All About Aris, πάντοτε συντονισμένοι στον Λίμπερο στους 107 και 4. Μέχρι και τις 7 θα τα πούμε. Φυσικά το κάνουμε κάθε μέρα, Δευτέρα ως Παρασκευή. Κιτρινόμαυρη ενημέρωση, ποδόσφαιρο, μπάσκετ και γενικότερα ό,τι κυκλοφορεί στην κιτρινόμαυρη επικαιρότητα θα μας απασχολήσει μέσα από ρεπορτάζ, από κουβέντα, από συνεντεύξεις που έχουμε ετοιμάσει για σας σε αυτές τις περίπου 2 ώρες που θα είμαστε στον αέρα της πόλης. Μέχρι στο Κιός είμαστε πίσω από την κονσόλα του ήχου και μαζί θα πάμε μέχρι τις 7. Μηνυματικώς επικοινωνούμε. Δηλαδή, FM κενό, γράφετε αυτό που θέλετε, το περιεχόμενο του μηνύματός σας και στη συνέχεια το αποστέλλετε στο 54526. Να σας πω ότι το SMS έχει χρέωση 1,24 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ αλλά και των χρεώσεων κινητής. Καλό μήνα να πούμε κιόλας, 1η του Φλεβάρη, του τελευταίου μήνα του χειμώνα. Μπορεί, χειμώνα δεν έχουμε δει ακόμη, είναι η αλήθεια. Δεν μας έχει επισκεφθεί. Με τη σφοδρότητα που μας είχε επισκεφθεί τουλάχιστον την περσινή σεζόν, εκεί λίγο μετά τις γιορτές, όταν η θερμοκρασία είχε πέσει υπό του μηδενός και πολλά σπίτια δεν είχαν θέρμανση. Φέτος μέχρι στιγμής, δόξα τω Θεώ να λέμε, μια χαρά το πάει το γράμμα ο καιρός και μακάρι να συνεχιστεί έτσι. Βέβαια σήμερα είχαμε την επίσκεψη των τρακτέρ στη Θεσσαλονίκη, πέρασαν ωραία μέσα από την Τζιμισκή, μια χαρά. Έκαναν την πορεία τους, απέκλεισαν όλο το κέντρο, ταλαιπώρησαν χιλιάδες κόσμο που προσπαθούσαν να πάει στις δουλειές του, να κάνει γενικότερα αυτά που είχε να κάνει. Αλλά τι να λέμε τώρα. Είναι φαύλος κύκλος άμα ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση και αυτό θα επικεντρωθούμε στα δικά μας, τα αμιγώς αθλητικά, τα ποδοσφαιρικά, τα μπασκετικά μας. Έχουμε αφορμές για κουβεντούλα, καθώς είχαμε χθες αγωνιστική δράση. Είχαμε τον Άρη να κερδίζει πραγματικά με το στανιό που λέμε στο τέλος την Βέρεια σε ένα φαινομενικά εύκολο παιχνίδι που μόνο εύκολο δεν ήταν τελικά. Και θα δώσουμε αρκετό ρεπορτάζ για το τι έγινε χθες το παιχνίδι και γενικότερα τι ρεπορτάζ υπάρχει και την επόμενη ημέρα του ποδοσφαιρικού Άρη, ο οποίος πλέον κοιτάζει την επόμενη αγωνιστική του υποχρέωση που είναι την Κυριακή στις 3 ώρα το μεσημέρι με την Σπάρτη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Θα έχουμε ρεπορτάζ, έχουμε και τον Παπαδόπουλο που έρχεται στην Ελλάδα και φυσικά και τον μπάσκετ το οποίο ιτήθηκε χθες από την Αβελίνο, αλλά στη φάση που είναι η ΚΑΕ. Ουδείς νομίζω ασχολείται ιδιαίτερα με το αγωνιστικό και με το τι συνέβη χθες στην Ιταλία και ο Άρης ιτήθηκε για το Basketball Champions League στην πρώτη τελευταία του υποχρέωση για φέτος στην Ευρώπη. Πριν από λίγο στο παιχνίδι που ολοκλήρωσε την 14η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Football League, ο Όφη κέρδισε εύκολα τον Καραϊσκάκη με 3-0, ο οποίος δεν προέβαλε και κάποια ιδιαίτερη αντίσταση, τουλάχιστον την αντίσταση που είδαμε στο αντίστοιχο μάτς στο Κλεάνθης Βικελίδης, βέβαια σε ένα μάτς το οποίο ήταν και μέτριος ο Άρης, θα πρέπει να το πούμε και αυτό, για να τα λέμε όλα, αλλά σήμερα κόντρα στον Όφη, νομίζω το παιχνίδι ούτε την ένταση είχε από πλευράς Καραϊσκάκη, ούτε την προσπάθεια που κατέβαλαν οι ποδοσφαιριστές τους το αντίστοιχο παιχνίδι πριν από λίγες εβδομάδες εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ο Όφη, ο οποίος εξακολουθεί να έχει επιθετικά άστρο και τις ευκαιρίες που του παρουσιάζονται να τις κάνει γκολ, και αυτή είναι η διαφορά του με τον Άρη στα τελευταία παιχνίδια, καθώς στην πρώτη του ευκαιρία ο Βουό σκόραρε, ο Μάνος συνεχίζει να πυροβολεί τα αντίπαλα δίκτυα χωρίς σήμερα να φανεί ιδιαίτερα, πέτυχε πάλι ένα γκολ και γενικότερα επιφετικά είναι σε καλό φεγγάρι, έχει ρέντα, πάει καλά ο Όφη, κέρδισε εύκολα 3-0 την ΑΕ Καραϊσκάκης και είναι πάλι στο μείον 6 από τον Άρη, ο οποίος εξακολουθεί φυσικά να είναι πρώτος στη βαθμολογία συντηρώντας μια διαφορά 6 βαθμών από την τρίτη θέση, ενώ πλέον την αύξηση και στους 3 βαθμούς από τη δεύτερη, εκμεταλλευόμενος το χ της Παναχαϊκής χθες στην Σπάρτη, τον επόμενο αντίπαλο δηλαδή της ομάδας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ήταν χθες γενικότερα μια αγωνιστική, αν εξαιρείς το σημερινό παιχνίδι του Όφη, που εγώ προσωπικά δεν περίμενα ότι θα κάνει κάποια γκέλα. Καλή για τον Άρη, καθώς έκανε γκέλα η Παναχαϊκή. Τα τρίκαλα συνεχίζουν να χαρίζουν και αυτοί πόντους, ενώ εξακολουθεί να μην πείθει καθόλου αγωνιστικά μια ομάδα που έκανε, σύμφωνα με τις δηλώσεις και του προπονητή της και τον άνθρωπο της, βλέψεις πρωταθλητισμού στο ξεκίνημα, ο Απόλλων Πόντου, ο οποίος είναι στη 10η μόλις θέση με 18 βαθμούς, πλέον είναι μόλις 4 βαθμούς από τη ζώνη του υποβιβασμού, ενώ θεωρητικά είχε
βλέψεις για την άνοδο. Ο Άρης, ο οποίος είναι στους 36, έχει αφήσει στους 33 την Παναχαϊκή, είναι στους 30 όφη και από ό,τι φαίνεται πλέον αυτές οι τρεις ομάδες έχουν δημιουργήσει ένα γκρουπ που θα παλέψει για τις δύο θέσεις που οδηγούν στην Super League, καθώς έχουν μείνει αρκετά πίσω οι υπόλοιπες ομάδες. Στην τέταρτη θέση είναι πλέον ο Κισαμικός με το διπλό που έβγαλε χθες στην Καλαμαριά. Έχει 24 βαθμούς. Έχει 24 βαθμούς έχουν και τα Τρίκαλα που έμειναν πάρα πολύ πίσω. Η Σπάρτη έχει 22, 21 η Δόξα όπως και η Καρδίτσα, 19 ο Απόλλων Λάρισσας που έβγαλε ένα πολύ σημαντικό διπλό για την παραμονή του χθες στο Αίγιο. Στους 18, όπως σας είπα, είναι ο Απόλλων Πόντου και ο Καραϊσκάκης. Στους 15 ο Αιγινιακός. Και από εκεί και πέρα έχουμε Βέρεια 14, Εργοτέλης 13, Καλυθέα 12, επίσης και ο Πανσεραϊκός 12, 10 ο Πανεγιάλιος και τελευταίος ο Αχαρναϊκός, ο οποίος έχει ήδη αποχαιρετήσει, δεν συμμετέχει στο πρωτάθλημα και μένει να βρούμε τις άλλες 5 ομάδες οι οποίες θα υποβιβαστούν. Αυτή τη στιγμή ανέλεγε το πρωτάθλημα, θα υποβιβάζονταν ο Πανεγιάλιος, ο Πανσεραϊκός, η Καλυθέα, ο Εργοτέλης και η Βέρεια. Αυτές είναι οι ομάδες οι οποίες θα αποχαιρετούσαν την κατηγορία. Να σας πω και την επόμενη αγωνιστική, την 15η, καθώς πάμε σιγά σιγά προς το φινάλε του πρώτου γύρου. Η Βέρεια θα ανοίξει το πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής, υποδεχόμενη στο γήπεδό της την Δόξα Δράμας που είχε ρεπό στην εμβόλυμη αγωνιστική. Η Δόξα Δράμας με αρκετά νέα πρόσωπα και με τον Αντώνη Καπνίδη πλέον στο ρόστερ της. Στις 3 η ώρα το μεσημέρι είναι το μάτς αυτό και είναι και τηλεοπτικό φυσικά από την ΕΡΤΡΙΑ. Την Κυριακή θα παίξουν ο Απόλλων Λάρισσας με τον Απόλλων Πόντου. Ο Εργοτέλης θα υποδεχθεί την Αναγέννηση Καρδίτσας. Η Παναχαϊκή τον Πανσεραϊκό και ο Άρης τη Σπάρτη. Τη Δευτέρα θα γίνουν 2 παιχνίδια. Η Καλυθέα στις 3 η ώρα θα υποδεχθεί τον Αιγινιακό και την ίδια ώρα η ΑΕΚ Καραϊσκάκη στον Πανεγιάλιο, ενώ το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί την επόμενη Τετάρτη. Έχουμε δηλαδή μοιρασμένο σε 4 μέρες το πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής. Θα κλείσουν την αγωνιστική ο Κισαμικός με τα Τρίκαλα την επόμενη Τετάρτη, σε μια αγωνιστική που, επαναλαμβάνω, έχει παιχνίδια σε 4 μέρες. Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τετάρτη. Ρεπό αυτή την αγωνιστική θα κάνει ο Όφη, ο οποίος παίρνει εύκολα και χωρίς αγώνα 3 βαθμούς, αφού κανονικά θα έπαιζε με τον Αχαρναϊκό. Ο Άρης, έστω και δύσκολα, έστω και στο φινάλε, έστω και με αυτόν τον τρόπο, κέρδισε χθες τη Βέρεια σε ένα παιχνίδι το οποίο βάσει ευκαιριών και της εικόνας του στο γήπεδο θα έπρεπε να το έχει καθαρίσει από το πρώτο ημίχρονο, και αν όχι από το πρώτο ημίχρονο, τουλάχιστον από τις αρχές του δευτέρου ημίχρονου, όταν έχασε κάποιες κλασικές ευκαιρίες. Δεν το έκανε, δεν μπόρεσε να βάλει την μπάλα στα δίκτυα. Είχε μια απίστευτη αστοχία χθες στην τελική προσπάθεια. Γενικότερα έχει θέμα στην τελική του προσπάθεια, το έχουμε πει. Χθες όμως αυτό το φετινό πρόβλημα ήταν λίγο πιο έντονο από ό,τι συνηθίζουμε να το βλέπουμε και δυσκόλεψε πάρα πολύ τον Άρη, ο οποίος τα χρειάστηκε πραγματικά στο τέλος για να πάρει την δίκαιη φυσικά νίκη με βάση την εικόνα του, την συνολική εικόνα της αναμέτρησης, την εικόνα του αντιπάλου, με αυτό το πέναλτι που αρχικά στο οποίο αρχικά στόχησε ο Διαμαντόπουλος, ο παρολίγων μοιραίος χθες της αναμέτρησης, και με δεύτερη προσπάθεια πήρε το rebound και έβαλε τον γκολ ο Πασάς και λύτρωσε τον κόσμο που ήταν στη Βέρεια αλλά και όλους όσους είχαν κοντέψει να σπάσουν τις τηλεοράσεις στα σπίτια τους, τις οθόνες στα κινητά τους, τα λάπτοπ τους, τα τάμπλετ τους, τα πληκτρολόγια τους, γενικά με ό,τι παρακολουθούσαν, το χρησιμοποίησαν χθες ό,τι ηλεκτρονικό μέσο για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι του Άρη στη Βέρεια. Παραλαμβάνω, ένα φαινομενικά εύκολο παιχνίδι με μια ομάδα, και όταν λέω φαινομενικά εύκολο, με απόλυτο σεβασμό στην ιστορική ομάδα της Βέρειας, μια ομάδα η οποία είχε μόλις 14 παίκτες έτοιμο πόλεμους, είχε πάρα πολλά προβλήματα και οικονομικής φύσεως, γενικότερα δεν είναι στα καλύτερά της και περίμενε κανείς ότι ο Άρης θα έφευγε πιο εύκολα με το διπλό από την πρωτεύουσα της Σημαθίας. Δεν το έκανε όμως, δυσκόλεψε πάρα πολύ, κόντωσε να βγάλει τα μάτια του μόνος του
και ευτυχώς στο φινάλε πήρε 3 υπερπολίτιμους βαθμούς και εκμεταλλεύτηκε την γκέλα της Παναχαϊκής στην Σπάρτη, αυξάνοντας τη διαφορά από τη δεύτερη θέση, γιατί αυτό ήταν το κέρδος ουσιαστικά της αγωνιστικής, το ότι δεν την έχει βδέλα πίσω του στον ένα βαθμό, αλλά είναι πλέον στους 3 η απόσταση που τον χωρίζει από την Παναχαϊκή και στους 6, επαναλαμβάνω, από τον Όφη. Εντάξει, η εικόνα του Άρη δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνει, πρέπει να γίνει κάποια ιδιαίτερη κριτική στο χθεσινό παιχνίδι, από την άποψη ότι είχαμε μια ομάδα η οποία συνεχώς ήταν στην επίθεση και είχε την κατοχή της μπάλας και προσπαθούσε να σκοράρει χάνοντας ευκαιρίες, και από την άλλη είχαμε μια ομάδα η οποία έκανε καθυστερήσεις από το πρώτο ημίχρονο, έπαιζε από τη μέση και πίσω, έπαιζε με κάποιους ποδοσφαιριστές κατά ανάγκη σε διαφορετικές θέσεις, γιατί δεν είχε, επαναλαμβάνω, είχε πολλά προβλήματα χθες για να μαζευτούν ακόμη, όπως σας είπα, 18 παίκτες στην αποστολή. Και είχαμε έναν Άρη ο οποίος είχε ένα μονόλογο επιθετικό, οπότε κριτική ιδιαίτερη δεν μπορεί να γίνει στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, παρά μόνο να εστιάσουμε και να σχολιάσουμε το γεγονός ότι για ένα ακόμη παιχνίδι δυσκολεύτηκε πάρα πολύ στην τελική προσπάθεια. Είναι ένα πρόβλημα που αντί να βελτιώνεται μεγενθύνεται και δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλη πίεση και άγχος όσο περνάνε τα λεπτά στους ποδοσφαιριστές του Άρη. Γι' αυτό και έκανα και τη σχετική ερώτηση χθες στον προπονητή για το πώς το εξηγεί ο ίδιος αυτό το φαινόμενο, και εγώ προσωπικά έχω καταλήξει το συμπέρασμα ότι από κάποια στιγμή και έπειτα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο και αδικαιολόγητο ως ένα βαθμό άγχος από τους ποδοσφαιριστές όταν δεν πηγαίνουν τα πράγματα όπως τα περιμένουν ή όπως τα θέλουν στο ξεκίνημα, από το πρώτο ημίχρονο. Και όσο περνάνε τα λεπτά, κάποιοι αρχίζουν να λυγίζουν ενδεχομένως από το άγχος, από την πίεση, και δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις περιστάσεις. Κακά τα ψέματα. Εγώ τουλάχιστον αυτό κατάλαβα από το χθεσινό παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που, επαναλαμβάνω, άρεσε να το καθαρίσει από το πρώτο ημίχρονο. Θα μπορούσε δηλαδή, αν το δοκάρι του Παυλίδη πήγαινε γκολ, στο 14 νομίζω, ήταν πάρα πολύ νωρίς το μάτς, να έχει τελειώσει το παιχνίδι από το πρώτο τέταρτο. Και να είχαμε μετά και πολλά με λίγα. Αν έμπαινε τον γκολ εκεί στο 14. Τους παίκτες περισσότερους του ρόστερ τους έχουμε δει. Δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να περιμένουμε από αυτούς. Ενδεχομένως μια μεγαλύτερη προσπάθεια ίσως, και γι' αυτό και σε αυτό το κομμάτι δεν μπορεί να έχει κανείς ιδιαίτερο παράπονο, νομίζω. Δηλαδή χθες ο Κάσος, ο οποίος δεν έπαιξε τα τελευταία παιχνίδια, μπήκε και ένταση έβγαλε και κλεψίματα έκανε και μπήκε στις φάσεις. Εντάξει, δεν του έχει τον γκολ. Έχει ένα θέμα. Το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή, ο συγκεκριμένος. Αλλά δεν μπορεί να έχει κανείς παράπονο όταν επιστρέφοντας στην ενδεκάδα τα έδωσε όλα. Κάποια στιγμή έπαιξε και δεξί μπακ στο τέλος, όταν μετά την αποβολή του Καντιμίρη έπρεπε να βγει ο Μπούρμπος και έπρεπε να παίξει αυτός, να γυρίσει πίσω να παίξει δεξί μπακ. Γενικά, νομίζω ότι δεν πρέπει να έχουμε παράπονο. Και ορθόδοξα τις περισσότερες φορές αναπτύχθηκε ο Άρης χθες, προσπάθησε δηλαδή και από τον άξονα και με πλαγιοκοπήσεις να πετύχει τον γκολ, αλλά δεν μπορούσε να σμπρώξει την μπάλα στα δίκτυα για να απλοποιήσει την διαδικασία. Ας ελπίζουμε ότι με την είσοδο και τον Χαντί και Μπαστακού πλέον θα βελτιώσει η ομάδα και τη δημιουργία της αλλά και την εκτελεστική της ικανότητα, να μπορεί δηλαδή να υπάρχει δηλαδή ένας παίκτης που και θα πασάρει, ο Χαντί δηλαδή, και θα εκτελεί, αλλά και ένας μέσα στο κουτί, ο Μπαστακός, ο οποίος μία-δύο φάσεις που θα του παρουσιάζονται θα μπορεί να τις κάνει γκολ, για να μπορεί ο Άρης να κερδίζει πιο εύκολα τα παιχνίδια που πρέπει να πάρει. Θα πούμε και άλλα πράγματα στη συνέχεια, και ρεπορτάζ αλλά και συνεντεύξεις οι οποίες έχουμε ετοιμάσει εδώ μέχρι και τις 7. Τώρα θα πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για να ανοίξουμε και το κύκλο των συνεντεύξεων, και φυσικά θα σας δώσουμε και όλο το ρεπορτάζ και από την άφηξη του Τόμ Παπαδόπουλου στη Θεσσαλονίκη και ό,τι άλλο υπάρχει. Σε λίγο πάλι εδώ. Επιστρέψαμε, συνεχίζουμε εδώ μέχρι και τις 7. Δεν γίνεται οι νέοι εξηγιαντές να μας βάζουν συνέχεια εμπόδια. Δεν γίνεται να νικάμε διαρκώς και τους διαιτητές, λέει 779. Ας γίνει μια βόλτα του Καρυπίδη σε γραμμένο και Κεβ. Θα τα πούμε. Και για το κομμάτι της διαιτησίας, το οποίο χθες ήταν ένα ανεξάρτητο αλλά πολύ σημαντικό κομμάτι της αναμέτρησης, που επέτεινε έτσι τα νεύρα μας, ήτανε που ήτανε, από αυτό που βλέπαμε στο γήπεδο να μην μπαίνει μπάλα μέσα,
Είχαμε και, και ο Τζένι, ο οποίος παραπέμπεται βέβαια για τη διαιτησία. Το έλεγε και ο παρατηρητής της διαιτησίας μετά το παιχνίδι εκεί έξω από τη τρία. Έβλεπε και δεν μπορούσε να πιστέψει και ο ίδιος πώς είναι δυνατόν να με δώσει αυτό πέντε στο Ντούνι ειδικά. Έλαντε. Και έγινε γνωστό ότι θα τον παραπέμψει. Από χθες το έλεγε δηλαδή ότι θα παραπεμφθεί για αυτή την πεντακάθαρη παράβαση την οποία δεν υπέδειξε. Μία, γιατί υπήρχαν κι άλλες, δεν ήταν μόνο αυτή. Καταρχήν η φάση που αποβάλλεται, όποιος ξαναδεί το μάτς λίγο προσεκτικά τώρα πλέον και πιο ήρεμα, η φάση που αποβάλλεται ο Καντιμίρης, πέρα ότι δεν είναι κόκκινη, διότι δεν έχει πρόθεση, υπάρχει χέρι καθαρό του παίκτη της Βέρειας στην προηγούμενη, έξω από την περιοχή της Βέρειας. Πεντακάθαρο χέρι το οποίο δεν το δίνει. Δηλαδή φάνηκε μέχρι και έξω από το γήπεδο και μόνο αυτός δεν το είδε. Υπάρχει νομίζω παράβαση και στον Παυλίδη που τον τραβάει από πίσω, τον κρατάει ο αμυντικός. Και άλλο ένα πέναλτι το οποίο θα μπορούσε να το δώσει και δεν το έδωσε. Και φυσικά στα 3-4 πέναλτι έδωσε το ένα. Πάλι καλά. Αυτό με το χέρι του σήκωσε ο βοηθός. Που είχε βέβαια πολύ καλύτερη οπτική εννοείται ο βοηθός. Εδώ είναι λογικό να τον βοηθήσει ο βοηθός γιατί ήταν στην ευθεία με τη φάση και αμέσως ενημέρωσε τον διαιτητή. Όπως και τουλάχιστον πήρε ο Άρης τους 3 βαθμούς στο τέλος μετά. Από χρόνια με το καλό θα θυμόμαστε τι συνέβη, είναι η αλήθεια. Ναι, απ' την άλλη να σου πω κάτι όμως, το Αίγιο που δεν δόθηκε πάλι ένα πέναλτι, δεν τους πήρε. Δεν τους πήρε. Χθες τους πήρες και γι' αυτό λες ότι περνάει σε δεύτερη μοίρα. Αλλά βέβαια αυτοί που πρέπει να ασχοληθούν, πρέπει να ασχοληθούν γιατί ήταν ένα ανησυχητικό μήνυμα αυτό το χθεσινό. Από το επόμενο παιχνίδι με την Σπάρτη θα μπει στη μηχανή του Άρη και του Δημήτρη Σπανού και ο Μιχάλης ο Μπαστακός, ένα από τα 3 καινούργια πρόσωπα στην ομάδα και ένας άνθρωπος. Πολύ αγαπητός φυσικά στην οικογένεια του Άρα, αλλά που τον ξέρει πάρα πολύ καλά γιατί τον έζησε τα τελευταία χρόνια στον Ατρόμητο, είναι ο Νίκος Λαζαρίδης, ο Γενικός Αρχηγός της Εθνικής Ομάδας, ο οποίος θα μας βοηθήσει να σχεδιαγραφήσουμε λίγο το προφίλ του παίκτη που απέκτησε εσχάτως ο Άρης. Νίκο, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Είσαι καλά? Μια χαρά εσύ. Έχεις γίνει περιστεριώτης πλέον τα τελευταία χρόνια, μόνη μουσική. Ναι, ναι, όντως, όντως. Αλλά παρόλα αυτά, τον Άρη συνεχίζει να τον παρακολουθείς, να ενημερώνεσαι, εννοείται, και θα μας βοηθήσεις, θα μας βοηθήσεις σήμερα για να σκιαγραφίσουμε λίγο το προφίλ ενός παίκτη, ο οποίος έρχεται στον Άρη, ενός καινούριου παίκτη, του Μιχάλη Μπαστακού, τον οποίο τον είχες, νομίζω τον πρόλαβες και συμπαίκτη, έτσι, ναι. Ναι, τον είχα και συμπαίκτη, ναι. Είναι νεαρός σε ηλικία, είναι 21 ετών, πράγμα που σημαίνει ότι έχει χρόνια μπροστά του, ότι έχει εξέλιξη γιατί είναι ένας ταλαντούχος ποδοσφαιριστής. Δεν ξέρω, πρώτα να μας πεις, αν επειδή έχει δημιουργηθεί πολλές απαιτήσεις ήδη από αυτόν για το γεγονός ότι ο Άρης δεν σκοράρει εύκολα, αν μπορεί να τις επομιστεί ο Μιχάλης ο Μπαστακός. Εντάξει, ο Μιχάλης είναι ένα εξαιρετικό παιδί, με πολύ καλό χαρακτήρα και με πλούσιο ταλέντο. Ναι. Θεωρώ ότι ο Άρης έκανε μια πολύ καλή επιλογή. Είναι ένας παίχτης με πολύ ταλέντο, ο οποίος έχει και το ένστικτο του σκόρερ μέσα στην περιοχή. Ναι. Νομίζω ότι αυτό θα βοηθήσει τον Άρη, γιατί όπως βλέπουμε τελευταία κάπως δυσκολεύεται στον γκολ. Νομίζω ότι θα δώσει λύσεις και είναι ένα παιδί που αγωνίζεται ομαδικά, δεν σκέφτεται μόνο τον εαυτό του, σκέφτεται πρώτα το καλό της ομάδας, οπότε νομίζω ότι θα ταιριάξει γάντι στην ομάδα. Το θετικό του και το δυνατό του σημείο ποιο είναι? Είναι το ένστικτο του σκόρερ μέσα στην περιοχή? Είναι η έφεση που έχει ενδεχομένως με το κεφάλι εκμεταλλευόμενο στο ύψος του γιατί είναι ένα 92? Τι ακριβώς? Το καλό του στοιχείο είναι ότι είναι κοντροαρισμένος παίχτης και κρατάει πολύ, πολύ καλά την μπάλα. Ναι. Έχει την τελική πάσα, έχει τον γκολ μέσα στην περιοχή εξ επαφής που λέμε. Θέλει δουλειά, εννοείται, κάθε ποδοσφαιριστής σε τέτοια ηλικία χρειάζεται δουλειά και πρέπει να βελτιώνεται συνέχεια. Νομίζω ότι θέλει και δουλειά για να βελτιωθεί, αλλά αυτή τη χρονική στιγμή και από προπονήσεις και από ρυθμό είναι έτοιμος, γιατί δεν έχει χάσει προπόνηση, και θεωρώ ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα. Θα πέσει πάντως κατευθείαν στα βαθιά, την Κυριακή θα είναι ήδη στην αποστολή, θα παίξει σίγουρα και στο παιχνίδι με τη Σπάρτη, δηλαδή μπαίνει κατευθείαν. Ήρθε σήμερα, Πέμπτη, έκανε προπόνηση και την Κυριακή παίζει κατευθείαν.
Ναι, είναι ένας παίχτης που μπορεί να παίξει και σαν φορ και πίσω από το φορ. Ναι. Το βολεύει πάρα πολύ γιατί έχει την έξυπνη πάσα και νομίζω ότι θα δώσει λύσεις αρκετές και με τη βοήθεια των άλλων παιχτών. Ναι. Και όπως είχα πει και για τον Βαγγέλη τον Πλατέλα ότι θα βοηθήσει και στο σκοράρισμα αλλά και στο άνοιγμα των αντίπαλης άμυνας. Νομίζω ότι το ίδιο θα πω και για τον Μιχάλη, ο οποίος είναι εξαιρετικό παιδί και θα βοηθήσει πάρα πολύ. Στον Ατρόμητο πήρε κάποιες ευκαιρίες, αλλά όχι και τόσες πολλές. Δηλαδή δεν πήρε φανέλα ας πούμε, βασικού, να πούμε, κατά κάποιο τρόπο, γιατί εντάξει, είναι πολλές οι επιλογές που έχετε εκεί, έτσι. Εντάξει, είναι όντως, έχει πολλές επιλογές η ομάδα. Βέβαια, η ομάδα τον πίστευε. Δεν έχει πάρει τον πολύ χρόνο στην ομάδα, λόγω του ότι υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές και η ανταγωνιστικότητα είναι πάρα πολύ μεγάλη, όπως καταλαβαίνετε. Θεωρώ όμως ότι έκανε μια καλή επιλογή, την καλύτερη θα έλεγα, να πάει να έρθει στον Άρη και ευελπιστώ να σκοράρει όσο πιο πολλές φορές μπορεί, να πετύχει το στόχο η ομάδα να ανεβεί στη Super League. Και θα είμαστε και εμείς χαρούμενοι γι' αυτό, γιατί ο Μιχάλης το γνωρίζω και σαν συμπαίκτη, αλλά και τελευταίο χρόνο που συνεργαζόμαστε από άλλο πόστο. Ναι. Νομίζω ότι είναι ένα παιδί που θέλει να παίξει ποδόσφαιρο και θα τα καταφέρει. Το προηγούμενο πέρασμά του ως δανεικός, πέρσι στον Ηρακλή, στο διάστημα του δευτέρου γύρου, ήταν αρκετά ικανοποιητικό, πέτυχε και κάποια γκολ, βοήθησε γενικά τον Ηρακλή, ήταν αποδοτικός. Ήταν καλός. Πέτυχε 2-3 γκολ, αν θυμάμαι καλά. Και είχε και τον Περόνε μπροστά. Παίζει και αυτό το ρόλο. Σίγουρα. Αλλά νομίζω ότι βοήθησε με τη δίψα του να παίξει ποδόσφαιρα. Ναι. Αυτή τη δίψα την έχει και τώρα προφανώς. Και αυτό νομίζω ότι μπορεί να βγει και σε πολύ καλό για τον Άρη. Γιατί είναι ένα παιδί το οποίο βράζει το αίμα του, που λέμε. Έτσι είναι. Μίλησα και μαζί του. Είναι πολύ χαρούμενος που ήρθε στην ομάδα και θα δώσει όλο τον αυτό για να παίξει όσο περισσότερο μπορεί και να βοηθήσει την ομάδα να πετύχει το στόχο. Τον κατατόπισες, νομίζω, καταλήλως, Νίκο, για το πλήρως, που έρχεται. Πλήρως. Εντάξει, το γεγονός ότι το πιστεύει ο Ατρόμητος φάνηκε και από το ότι κράτησε και ένα ποσοστό 30% σε περίπτωση μεταγραφής του, σε μια ενδεχόμενη πώληση. Αυτό δείχνει ότι κάτι βλέπει ο Ατρόμητος και στο συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Σίγουρα, έτσι είναι. Τώρα να μιλάμε και έρχονται μηνύματα για σένα, Νίκο. Δεν είναι και τόσο συχνό φαινόμενο να φεύγει ένας παίκτης και μετά από 4-5 χρόνια, αμυντικός κιόλας, και να την χάνει τέτοιας αγάπης από τον κόσμο του Άρη. Φαντάζομαι εξακολουθείς και το βιώνεις και εσύ καθημερινά αυτό. Είναι αμοιβαία αυτά, τα έχουμε πει πολλές φορές. Αυτά είναι αμοιβαία με όλο τον κόσμο του Άρη. Και εγώ τους αγαπάω και πάντα θα τους αγαπάω, γιατί έχουν μείνει στην καρδιά μου από τα 2 χρόνια που έχω περάσει την ομάδα και από την πορεία που έχουμε κάνει. Να πούμε και κάτι, εντάξει, εσύ το ξέρεις καλά αυτό που θα πω τώρα, αλλά να το ακούει και να το ξέρει και ο κόσμος του Άρη. Ο Λαζαρίδης είναι από τους λίγους ποδοσφαιριστές που όταν έφυγε από τον Άρη και ενώ υπήρχε ένα πάρα πολύ σημαντικό ποσό να έχει να λαμβάνει, δεν πήγε να κάνει προσφυγή, όπως βιάζονται και τώρα ακόμα, αλλά και παλαιότερα να κάνουν κάποιοι. Αλλά είπε, okay, πέρασα όσα πέρασα, πήρα όσα πήρα, πάω παρακάτω. Έξι. Αυτό, ξέρεις, είναι πάρα πολύ σημαντικό στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Σίγουρα. Είναι θέμα χαρακτήρα, αλλά δυστυχώς... Μας φάγανε τα λεφτά. Όχι. Δυστυχώς ή ευτυχώς δεν μπορούσα να το κάνω αυτό στην ομάδα, γιατί δεν με πήγαινε καρδιά να κάνω κάτι έτσι. Δεν είναι εύκολο πάντως, Νίκο. Δεν είναι εύκολο για έναν επαγγελματία του χώρου. Ναι, εντάξει, το έχω δει, το έχω ζήσει. Πάρα πολλοί είχαν κάνει προσφυγή και τη χρονιά. Αλλά θεώρησα να είμαι κι εγώ με τη συνείδησή μου ήσυχος ότι δεν θα κάνω την προσφυγή. Και δεν ήθελα να την κάνω. Πάντως ήσουν και αρκετά τυχερός, διότι φεύγοντας από τον Άρη πήγες σε ένα πολύ οργανωμένο και συμμαζεμένο σωματείο, τον Ατρόμητο, και μόλις κρέμασε και τα ποδοσφαιριστικά σου παπούτσια, εκτίμησαν την προσφορά σου και το χαρακτήρα σου και αμέσως σου έδωσαν και πόσο στην ομάδα. Άρα ήταν μια απολύτως σωστή επιλογή φεύγοντας από τον Άρη να πας εκεί. Ναι, έτσι νομίζω και εγώ. Είναι ένα σωματείο το οποίο είναι πάρα πολύ οργανωμένο σε όλα τα επίπεδα. Αυτό φαίνεται άλλωστε και όλες από
από την πορεία της ομάδας γενικά. Και μακάρι να μπορέσουν όλες οι ομάδες να είναι έτσι οργανωμένες όπως ο Ατρόμητος. Και επειδή τα ζω τόσα χρόνια και σαν ποδοσφαιριστής και σαν θέση του team manager, νομίζω ότι είναι ένα παράδειγμα προς άλλες ομάδες. Πολύ πιθανό να κρίνει και τον πρωταθλητή φέτος ο Ατρόμητος, ε? Εντάξει, ναι. Έχετε σίγουρα, τα μάτς γιατί στο Περιστέρι και με τους τρεις, γι' αυτό το λέω. Τους έχουμε στην έδρα μας, ναι. Ήδη έχετε διαμορφώσει. Ήδη έχετε διαμορφώσει μια κατάσταση. Δεν μας αρέσει βέβαια εμάς, αλλά τέλος πάντων. Έχετε διαμορφώσει σίγουρα, μια κατάσταση, ναι, με τις μεγάλες νίκες που πετύχατε. Ναι, 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 σίγουρα, σίγουρα. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, όπως το κάνουμε σε κάθε παιχνίδι. Θεωρείς ότι έχει εξασφαλισμένη ο Ατρόμητος την έξοδο στην Ευρώπη, γιατί φέτος δεν υπάρχουν play-off. Έτσι, δεν υπάρχουν play-off. Ναι. Ή το κυπελούχος ή το πέμπτος βγαίνει απευθείας. Ο Ατρόμητος νομίζω ότι. Εντάξει, τώρα πιάνει και, δεν θυμάμαι και ποια είναι ακριβώς η διαφορά σας. Στην τέταρτη θέση είστε, έχετε μια σημαντική διαφορά. Είμαστε στην τέταρτη θέση, έχουμε μια απόσταση 10 βαθμών από τον πέμπτο. Και από τον έκτο. Εντάξει, θεωρώ ότι είναι 10-10. Α, τον μαζί είναι, και μαζί, μαζί, και μαζί, μαζί, ξανά. Είναι μαζί. Και εντάξει, θεωρώ ότι είναι μια διαφορά οι 10 πόντοι, αλλά στο ποδόσφαιρο όλα τα έχουμε δει, οπότε θεωρώ ότι με 3-4 νίκες ακόμα θα έχουμε εξασφαλίσει σίγουρα την τέταρτη θέση. Mm-hmm. Εμείς θα προσπαθήσουμε για παραπάνω, αν μπορέσουμε καλώς. Αν δεν γιατί μπορέσουμε, δεν παίρνετε το κύπελο να ή τέλος πάντων να περάσει την επόμενη φάση του κυπέλου για να. μακάρι. Λοιπόν, μακάρι. Είναι δύσκολο αυτό. Μάτσι είναι νομίζω εντάξει πέρα από την πλάκα τώρα που κάνουμε. Γιατί η εκπομπή είναι όλα about Aris, θα κάνουμε και την καζούρα στους συμπολίτες. Νομίζω ότι σίγουρα, είναι οριακό αυτό το μάτσι για τον Ατρόμητο. Έτσι, είναι ένα στόχο το κύπελο. Είναι ένα στόχο, αλλά εντάξει, όταν έχει κατά το 2-0, νομίζω ότι θέλει μεγαλύτερη προσπάθεια. Εμείς θα προσπαθήσουμε και μακάρι να καταφέρουμε να πάρουμε την πρόκληση. Mm-hmm. Για τον Νίκο Λαζαρίδη, η θέση του team manager είναι αυτή που τον εκφράζει, είναι αυτό που σκέφτεται για τον εαυτό του και τα επόμενα χρόνια, έχεις κάποια άλλα πλάνα ή προτιμάς να βλέπεις το τώρα και όχι το πολύ μετά? Ναι, ναι, καλύτερα να βλέπουμε το τώρα. Νομίζω ότι αυτή τη συγχρονική στιγμή είμαι καλά, νιώθω καλά, μου αρέσει αυτό που κάνω. Οπότε συνεχίζουμε. Δεν θα γίνεις προπονητής? Όχι, όχι ακόμα. Όχι. Να μάθεις όλα τα κατατόπια της θέσης του team manager. Έτσι. Και κάποια στιγμή νομίζω η πόρτα του Άρη πάντα θα είναι ανοιχτή για σένα. Αυτό το ξέρεις. Και οι δεσμοί σου με Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα εννοείται ότι παραμένουν άρρηκτοι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτά που μας είπες. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά φέτος με τον Ατρόμητο και σε εσένα προσωπικά. Ευχαριστώ. Και εγώ να ευχηθώ στον Άρη να εξασφαλίσει την άνοδο, να βγει στη Super League, γιατί εκεί αξίζει να είναι. Σωστά. Να σε καλά, Νίκο. Έβαλες τον καλύτερο επίλογο. Να σε καλά. Ευχαριστούμε. Να σε καλά. Ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν από τον team manager του Ατρομήτου, πρώην ποδοσφαιριστή του Άρη, ο οποίος έχει αφήσει ανεξίτηλο του στίγματο στην ομάδα και με εκείνο τον γκολ στη Μαδρίτη και με την ενγέννη συμπεριφορά του. Δεν είναι αυτό μόνο που αυτά είπα, που έκανε μέσα στο γήπεδο. 110 χιλιάρικα. Ένα από τα καλύτερα παιδιά που πέρασαν από τον Άρη τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι η πόρτα του Άρη πάντα θα είναι ανοιχτή για αυτόν. Αφήστε τον να κάνει το αγροτικό του εκεί στον Ατρομήτου, να μάθει τη θέση του team manager, να κάνει τις διασυνδέσεις του, τις γνωριμίες του. Ό,τι χρειάζεται, εν πάση περιπτώσει, και όταν ο Άρης θα δυναμώσει και θα είναι αυτός που πρέπει να είναι, νομίζω ότι θα είναι μια επιλογή ο Νίκος ο Λαζαρίδης. Ξαναλέω, 110 χιλιάρικα. Όχι να παίρναν τρεις μήνες και ενώ φυλάμε το σήμα να κάνουμε προσφυγές και διαταγές πληρωμών. 110 χιλιάρικα χάρης ο Λαζαρίδης. Και θα μπορούσε σίγουρα να πάρει ένα πολύ μεγάλο από αυτά κομμάτια αν έκανε την προσφυγούλα του μόλις έφυγε. Γιατί ο Άρης έμεινε άλλα δύο χρόνια στην ΑΕθνική. Ούτε τηλεοπτικά πήρε, ούτε τίποτα. Από τα 110, έτσι εννοώ. Τα προηγούμενα πληρωνόταν με τους τρόπους και με τα τηλεοπτικά και με όλους που μπορούσε να πληρωθεί. Εντάξει. Και γι' αυτό είναι και, όχι για τα λεφτά, είναι αγαπητός για αυτό με τη συμπεριφορά του γενικότερα που είπες. Ναι, την γέννηση τάση του γενικότερα. Εντάξει, πέρα και από το ότι πάντοτε μέσα στο γήπεδο έδινε αυτό που μπορούσε. Ήταν πάντοτε του 7 θα έπαιζε, ρε παιδί μου. Δηλαδή ήταν μόνιμο φαινόμενο το να τον βλέπεις να προσπαθεί, να σκυλιάζει, να μοχθεί, να είναι κέρβερος στην άμυνα.
με τα καλά του, τα αρνητικά του. Ήταν πάντοτε ένας ποδοσφαιριστής και ποδοσφαιριστής του προπονητή. Και παρότι έκανε το ξεπέταγμα σε μεγάλη ηλικία, κατάφερε να κάνει μια αξιοσημείωτη καριέρα και με τον Άρη και με τον Ατρόμητο, και αμέσως με το που κρέμασε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια να του δοθεί και ένα πόστο στην αθηναϊκή ομάδα. Τον ακούσατε να μας μιλάει για τον Μπαστακό, γι' αυτό τον καλέσαμε. Μας είπε, νομίζω, καλά λόγια. Γενικότερα υπάρχει ένα καλό βιογραφικό για τον Πιτσιρικά. Οι απόψεις προπονητών και παικτών, αλλά και ανθρώπων με τους οποίους έχει συνεργαστεί από διάφορα πόστα, συγκλίνουν στο ότι είναι ένας ταλαντούχος ποδοσφαιριστής με έφεση στο σκοράρισμα. Έχει πολύ μεγάλη όρεξη και κίνητρο, και αυτό, εγώ το επαναλαμβάνω, μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα θετικό στην περίπτωση του Μπαστακού, γιατί βράζει κυριολεκτικά το αίμα του. Και το μόνο που θα δούμε πώς θα διαχειριστεί είναι, επειδή είναι μικρό σε ηλικία φυσικά, είναι το ότι πέφτουν αμέσως πάνω του πάρα πολλές ευθύνες για το σκοράρισμα της ομάδας. Από τη στιγμή που δεν το βάζει εύκολα ο Άρης τον γκολ, θα πέσουν τώρα όλοι πάνω του, με την καλή ή κακή έννοια, και θα πρέπει να ανταποκριθεί με το καλημέρα κιόλας, γιατί από ό,τι πληροφορούμε, Χρήστανθε, δεν απογορεύει να το δούμε και στο βασικό σχήμα την Κυριακή στο μάτς με τη Σπάρτη, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ. Κοιτάξτε, θα είναι στην αποστολή, είναι σίγουρο, το είπα και τις προηγούμενες μέρες. Αλλά δεν αποκλείω πλέον το γεγονός ή το ενδεχόμενο να το δούμε να παίζει και στην αρχική ενδεκάδα. Με την εικόνα που έχει ο Διαμαντόπουλος στα τελευταία μάτς, νομίζω είναι απόλυτα φυσιολογικό. Θέλω να πω κάτι εδώ. Εντάξει, να μην το σταυρώσουμε τώρα τον Διαμαντόπουλο. Θα καταλάβεις αυτό που θα πω τώρα. Ναι. Θέλω να πω κάτι εδώ. Την ώρα του αγώνα χθες, τον Διαμαντόπουλο, όπως και αρκετούς άλλους από τους παίκτες του Άρη, τους έχω μπινελικιάσει απίστευτα. Και μπορώ να αντιληφθώ τον καθένα που την ώρα του αγώνα, όταν βλέπει ότι είναι μόνοι τους και τα χάνουν, να ρίξει τα μπινελίκια του. Λογικό είναι αυτό. Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα, ειδικά χθες, βλέποντας το Facebook, είχα την αίσθηση ότι ο Άρης έχασε. Ναι. Με τα μπινελίκια που πέφτανε, την καθολική αποαξίωση όλων. Επίσης νόμιζα ότι ο Άρης δεν είναι πρώτος, με 6 βαθμούς διαφορά από τον τρίτο. Έβαλα και το τρίποδο του σήμερα του του Καραϊσκάκη σήμερα. Βάλε και ακούμε ένα, γιατί παίζουμε τον Αχαρναϊκό τώρα. Ναι. Και είχα την αίσθηση ότι η ομάδα έχασε και είναι στην τρίτη θέση με 6 βαθμούς διαφορά από τον πρώτο όφη, με αυτά που διάβαζα. Αυτό δεν σημαίνει ότι η ομάδα δεν έχει πρόβλημα. Η ομάδα έχει πρόβλημα και είναι εμφανές και το έχει πει ο Αλέξης από το καλοκαίρι. Να μιλώ για μένα, Τσαβόπουλο. Για το φορ και το δεκάρι. Από το καλοκαίρι το λέμε. Ωστόσο, έχουμε κάποιους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές. Η ομάδα είναι πρώτη και αίτητη. Και δεν πιστεύω πραγματικά κανένας από όλους εσάς να σας λέγαμε τη 14η αγωνιστική. Τώρα 14η είναι. Ναι. Κάναμε 14 πηγαίνει παίξει. Ότι ο Άρης θα έχει 11 νίκες και 3 ισοπαλίες. Και θα υπήρχε ένας να βγει και να πει τη λέτε ρε, 14 νίκες θέλω εγώ. 11 νίκες και 3 ισοπαλίες με 0-0. Δηλαδή έφερε ισοπαλία γιατί δεν έβαλε γκολ. Γιατί αν έβαζε γκολ θα κέρδιζε, όπως έκανε σε όλα τα υπόλοιπα που έβαλε γκολ. Και βλέπω, μπινελίκια και απαξίωση για τον Διαμαντόπουλο, μπινελίκια και απαξίωση για τον Παυλίδη, μπινελίκια για τον προπονητή, μπινελίκια για τον Μυροφορίδη, μπινελίκια για τον Καρυπίδη, μπινελίκια γενικώς. Κυρίως όμως τα πινελίκια έχουν πάει στο Διαμαντόπουλο, γιατί έχει χάσει και το πέναλτι. Όχι πινελίκια, όχι να λες εσύ τι χάνεις, αλλά απαξίωση. Πού πάμε με αυτόν, αυτός δεν μπορεί να βάλει ούτε πέναλτι, δεν μπορεί να βάλει από το ένα μέτρο κτλ. Και το άλλο άκρο, αποθέωση του Καπνίδη. Ο Καπνίδης αν ήταν στη φάση θα το βάζει. Πάντα ο καλύτερος παίκτης σε μια ομάδα που χάνει είναι αυτός που δεν παίζει. Πάντα. Πάντα. Εντάξει, για τον επιθετικό είναι και θέμα ρέντας. Ο Διαμαντόπουλος λοιπόν, που είναι χάλια, όπως το λέω, χάλια είναι το τελευταίο μήνα, είναι χάλια. Στην Κρήτη το γυρίζει μόνος του το μάτς, με τον Εργοτέλη. Στη Δράμα επίσης το γυρίζει μόνος του το μάτς, μαζί με τον Πλατέλα. Ο Πλατέλα σε απόδοση, αλλά βάζει το 1-1, ίσως επειδή δεν το είδατε και αυτό το ξεφωνίζετε. Και κάνει απίστευτη πάσα στον Παυλίδη στο 1-2. Εκεί που η μπάλα καίει. Με τη δόξα δράμας. Και όντως το παιδί, ίσως και λόγω επειδή είχε αυτό το θέμα στη μέση, από τη μέρα που επέστρεψε από εκεί, δεν βλέπετε. Δεν βλέπετε ρε παιδιά. Είναι κακός. Δεν έχει φρεσκάδα, δεν έχει γενικότερα
Βρε, είναι κακός. Ναι, είναι στο τελευταίο διάστημα, το τελευταίο μήνα δεν είναι καλά. Όχι, ρε φίλε, να μηδενίσουμε όλη του την προσπάθεια μέχρι τώρα. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Και αυτό εδώ τώρα είναι ευθύνη της τεχνικής ηγεσίας και της διοίκησης. Ο Διαμαντόπουλος σε όλες τις ομάδες, πάρε το βιογραφικό του, δεν παίζει 35 παιχνίδια. Κάθε χρόνο ο Διαμαντόπουλος έχει 20 με 25 συμμετοχές και επίσης έχει, κύριοι, 10 με 15 γκολ. Βέβαια είναι άλλες οι απαιτήσεις των ομάδων στις οποίες έχει αγωνιστεί. Το είπε και άλλες οι απαιτήσεις του Άρη. Εδώ η πίεση είναι πολύ μεγαλύτερη. Εδώ στην πρώτη στραβή πάσα, στο πρώτο κακό τετατέτ, αμέσως θα υπάρξει δυσφορία. Και να σας πω κάτι. Και είναι το θέμα το πώς θα του διαχειριστεί ο κάθε ποδοσφαιριστής. Είναι και το φεγγάρι, αλλά πρέπει λίγο να δούμε και το θέμα της κρίνιας. Ο Μάνος τώρα ότι βάζει μέσα. Δες όμως τώρα. Και σήμερα που δεν ήταν ιδιαίτερα καλός, βρήκε μια φάση και το έκανε τον γκολ πάλι. Θα στο αντιστρέψω λίγο, γιατί μας ακούν και στην Κρήτη. Χαιρετίσματα στους φίλους μας στην Κρήτη. Γιατί βλέπω ότι μας ακούνε και σχολιάζουν και την εκπομπή, την ανεβάζουν και στα site τους κτλ. Χαιρετίσματα και στην όμορφη Κρήτη. Που σήμερα παίζανε με τον Καρασκάκη και βρίζανε όλο το παιχνίδι τον Άρη. Τέλος πάντων. Ο Όφη έχασε στη Λάρισα. Έχασε στη Λάρισα. Έμεινε 6 βαθμούς πίσω από τον Άρη. Και αν έβλεπες όλα μα όλα τα μέσα, αλλά και τους φίλους του Όφη, λέγανε πάμε. Η ομάδα είχε 3 δοκάρια. Δηλαδή πήραν το θετικό. Γιατί με μία φάση χάσαν, έτσι. Επαν κερδίσουν τη Λάρισα βάσει εικόνας. Πήραν το θετικό της εμφάνισης και μείναν εκεί. Εμείς κερδίσαμε, η ομάδα δεν ήταν κακή χθες. Είναι άλλο, είμαι κακός, δεν κάνω φάση. Κακός ο Άρης ήταν με τον Καραϊσκάκη. Μέχρι το 70. Χθες προσπάθησε ο Άρης γενικότερα με διάφορους τρόπους να πετύχει τον γκολ και θα έπρεπε να το κάνει από το πρώτο ημίχρονο. Εντάξει, δηλαδή, ήταν τραγικός στην τελική. Δεν μπορούσε να βάλει την μπάλα μέσα εύκολα για να απλοποιήσει τη διαδικασία. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, άμα μπει τον γκολ αυτό του Παύλη, θα μου πει μετά, αν δεν γίνεται δουλειά η υπόθεση και με τον πει άλλο, γιατί και αν μπει όμως και του Βαστιάνου. Μετά θα άνοιγε το παιχνίδι και το σκορ θα άνοιγε. Μα αυτό είναι. Αλλά εγώ το λέω για τη δική μας νοοτροπία, ρε παιδιά. Ναι, γενικότερα υπάρχει μια μια γκρίνια, μια μύρλα. Δεν είναι αυτό που είπε και νομίζω ο προπονητής χθες. Δεν υπάρχει αυτή. Εγώ δεν βλέπω να υπάρχει ηρεμία στην ομάδα. Εγώ που καθόμουν ακριβώς πίσω από τον πάγκο του Άρη. Βοηθήσαμε και εμείς όμως. Και θα πάμε στο διάλειμμα. Βοηθήσαμε έτσι με τον Μυροφορίδη, τον Καρυπίδη. Ναι, βοηθήσαμε και εμείς. Αλλά επειδή καθόμουν ακριβώς πίσω από τον πάγκο της ομάδας, ένα δημοσιογραφικό θεωρείο δηλαδή το οποίο είναι ακριβώς πίσω από τον πάγκο του Άρη και επειδή βλέπει όλο το παιχνίδι, είναι όρθιος ο προπονητής του Άρη, τουλάχιστον 15 φορές τον είδα να κάνει νοήματα στους ποδοσφαιριστές του με τα χέρια, με τη γνωστή αυτή χειρονομία. Ηρεμία, ήρεμα παιδιά, καθαρό μυαλό, πάμε, ήρεμα, δεν θέλω να αγχωνόμαστε. Το είπε τουλάχιστον και το έδειξε στους παίκτες του 15 φορές κατά τη διάρκεια της θεσμής αναμέτρησης. Άρα για να το λέει με τέτοια ένταση, προφανώς βλέπει ο άνθρωπος ότι δεν υπάρχει ηρεμία μέσα στην ομάδα. Η τοξικότητα που έλεγα προχθές, με ποιον μιλούσαμε και το είπα για τοξικότητα, δεν θυμάμαι τώρα. Αυτή η τοξικότητα είναι στον Άρη. Το βλέπω. Υπάρχουν φίλοι του Άρη στο Facebook, φίλε, που περιμένουν να κάνει την γκέλα. Δηλαδή σχεδόν παρακαλάνε. Θα πούμε και άλλο όταν επιστρέψουμε, γιατί έχουμε και άφηξη τον Παπαδόπουλο. Τα έχουμε υψηλές παρουσίες δηλαδή την Κυριακή στο Κλεάνη της Βικελίδης. Θα τα πούμε και όταν επιστρέψουμε για την δεύτερη μας ώρα. Διάλειμμα και επιστροφή σε λίγο. Έχουμε περάσει πλέον στη δεύτερη ώρα. FM και ενώ αυτό που θέλετε να γράψετε και αποστολή στο 54526 είναι η επικοινωνία μας. Λίγο μετά θα έχουμε ακόμη μία συνέντευξη για το ποδόσφαιρο. Θα συνεχίσουμε λίγο έτσι και με το ρεπορτάζ στο ποδόσφαιρο. Σας έλεγα και πριν από το διάλειμμα για την επικείμενη άφιξη του Τόμ Παπαδόπουλου στη Θεσσαλονίκη. Ο Τόμ Παπαδόπουλος θα αφιχθεί στην Αθήνα την Παρασκευή και πιθανότατα το Σάββατο θα έρθει στη Θεσσαλονίκη. Θα είναι τριήμερη η παραμονή του στην πόλη. Δευτέρα δηλαδή το πρόγραμμά του είναι να αναχωρήσει, να επιστρέψει, γιατί είναι οι δουλειές του αυτές που δεν του επιτρέπουν να καθίσει παραπάνω. Μαζί του θα συνοδεύεται, θα έχει τον Στάφη τον Καραντώνη, ένας από τους συνεργάτες, τον πρόεδρο εκεί της Ομογένειας στη Φιλαδέλφεια και έναν άνθρωπο τον οποίο τον εμπιστεύεται πάρα πολύ, Θεσσαλονικιός και αυτός, ο Στάθης ο Καραντώνης. Και θα είναι προσκεκλημένοι το τριήμερο αυτό του Θόδωρου Καρυπίδη στη Θεσσαλονίκη, ανταποδίδοντας δηλαδή ο Καρυπίδης τη φιλοξενία
που έτυχε στην Πενσιλβάνια πριν από 4 ακριβώς μήνες, όταν είχε πάει μαζί με την αδερφή του και είχε παρακολουθήσει και ένα παιχνίδι των Φιλαδέλφια Union. Γενικά είχε φιλοξενηθεί από τον Τόμ Παπαδόπουλο. Τώρα ανταποδίδει τη φιλοξενία. Θα έρθει να παρακολουθήσει το παιχνίδι με τη Σπάρτη. Θέλει να πάρει, όπως μετέφερε στο Γκαρυπίδη, μια πρώτη γεύση από Άρη και από Κλεάνθης Βικελίδης. Και εδώ τώρα έρχεται ο κόσμος του Άρη, ο οποίος βέβαια δεν χρειάζεται να αποδείξει τίποτα, αλλά φανταστείτε τι εντύπωση και πόσο θα τον ζεστάνει τον Τόμ Παπαδόπουλο ένα γεμάτο γήπεδο, μια ωραία ατμόσφαιρα, και πόσο, δεν θα πω να τον ξενερώσει, ενδεχομένως να τον απογοητεύσει αν δει ένα μισοάδιο γήπεδο στο παιχνίδι με τη Σπάρτη. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μέχρι στιγμής βοηθάει έμπρακτα την ομάδα και γι' αυτό το αναφέρουμε. Ούτε εξοραίζουμε, ούτε χαϊδεύουμε φυσικά κανέναν, ούτε αβάντα κάνουμε, απλά έχει βοηθήσει έμπρακτα την ομάδα, γι' αυτό το λέμε, με λεφτά που στέλνει, και συνεχίζει να βοηθάει και θα στείλει και άλλα, όπως λέει το ρεπορτάζ. Άρα από αυτή την άποψη είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βοηθάει στο να επιστρέψει η ομάδα στη Super League με τον τρόπο του. Και αυτό από μόνο τον κάνει ιδιαίτερα σημαντικό στη φετινή προσπάθεια. Το ότι έρχεται δείχνει ότι παραμένει ζεστός και κοντά στην ομάδα και αφήνει και ένα παραθυράκι περαιτέρω ενασχόλησής του, μεγαλύτερης εμπλοκής του, δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα επιλέξει, θέλει, δεν θέλει, αυτά θα φανούν στην πορεία. Και όταν με το καλό η ομάδα επιστρέψει στη Super League, γιατί εκεί θα χρειαστούν πόροι, και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι μεγιστάνας, αλλά είναι ένας άνθρωπος με σημαντική οικονομική επιφάνεια και επαγγελματικό κύκλο εργασιών που μπορεί να βοηθάει με ένα ποσό, μπορεί να είναι μια μεγάλη χορηγία, μπορεί να είναι οτιδήποτε, δεν το ξέρει κανείς αυτό. Από την ΠΑΕ κρατάνε χαμηλή την μπάλα, δεν προβαίνουν σε υπερφύαλες δηλώσεις, ούτε έχουν βαφτίσει από τώρα τη συνεργασία, χωρίς καν να έχει πέσει μια υπογραφή, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αλλά άλλη έχει βέβαια φίλους μεγιστάνες. Έχει οπωσδήποτε φίλους μεγιστάνες. Τώρα μένει να διευκρινιστεί και το τι είναι αυτό το project με τις ακαδημίες, τα γήπεδα και ποια συνεργασία μπορεί να έχει με τον Άρη αυτή η ιστορία και που εμπλέκεται ο Άρης. Όλα αυτά θα τα συζητήσει φυσικά στο τρίμερο της παραμονής του στην Θεσσαλονίκη. Θα έχει και ένα δείπνο με την διοίκηση της ΠΑΕ. Όλα αυτά τα οποία θα αποτελέσουν το εξωαγωνιστικό κομμάτι της παρουσίας του στην Θεσσαλονίκη. Αλλά εγώ συνεχίζω και λέω ότι πρέπει την Κυριακή στο παιχνίδι με τη Σπάρτη να πάρει και μια εικόνα του τι δυναμική διαθέτει ο Άρης στο παιχνίδι με τη Σπάρτη. Το ότι είναι κοντά στην ομάδα φάνηκε και από το γεγονός ότι ο Πέτρος ο Κανακούδης, η τρίτη δηλαδή προσθήκη της ομάδας, ήρθε με τις δικές του ευλογίες. Ούτε λίγο ούτε πολύ, είναι ένας παίκτης τον οποίο ο ίδιος θα πληρώσει, από ό,τι είπε στο Θόδωρο Καρυπίδη. Έχει μια πάρα πολύ καλή σχέση εδώ και 3 περίπου χρόνια μαζί του. Από τότε που πήγε να δοκιμαστεί στην Φιλαδέλφια ο Κανακούδης, που δεν έπαιξε εκεί, αλλά είχε μείνει ένα ολόκληρο μήνα στο σπίτι του και έκτοτε διατηρούν μια πάρα πολύ καλή σχέση. Έχουν επαφή, έχουν επικοινωνία, πολύ τακτική, και αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο ήρθε ο Κανακούδης στην ομάδα. Ξεκάθαρα τα πράγματα. Και το ότι έρχεται αμέσως μετά κιόλας την προσθήκη του δείχνει ότι θέλει να τονίσει προφανώς προς πάσα κατεύθυνση ότι είναι στο πλευρό της ομάδας και ότι είναι ενεργός. Αυτά προς το παρόν. Ναι. Τώρα... Σημαντικό είναι αυτό που λες, να υπάρχει αρκετός κόσμος για να δει και να γλυκαθεί και αυτός ακόμα περισσότερο. Παιδιά, το έχουμε πάρα πολλές φορές. Αντιλαμβανόμαστε, ειδικά εμείς που ασχολούμαστε με το ρεπορτάζ της ομάδας εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και εγώ και ο Αλέξης είμαστε πάνω από 20. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε ζήσει και τις μεγάλες χαρές που είχε η ομάδα. Δεν είναι πάρα πολλές, αλλά υπήρχαν καλές περίοδοι στην ομάδα. Και με Ευρώπες και με πολύ καλούς ποδοσφαιριστές και με μεταγραφές και καλές χρονιές. Όπως υπήρχαν και πολλές δυσάρεστες χρονιές που έχουμε βιώσει στο ρεπορτάζ. Αντιλαμβανόμαστε την πίκρα, τη στεναχώρια που βγάζει ο κόσμος και είναι φυσιολογική. Και η μύρλα είναι φυσιολογική που βγάζει ο κόσμος. Το βλέπει τον Άρη στη Β' Εθνική.
Και τον έβλεπε δύο χρόνια και στη Γάμα Εθνική. Είναι φυσιολογικό. Αλλά δεν γίνεται απλά και μόνο να λέμε να επιστρέψει ο Άρης και τότε θα δω αν θα γυρίσω. Να είναι στην Super League και να δω αν θα πάω. Δεν γίνεται να πηγαίνουμε μόνο με την Μπόκα και να γεμίζουμε το γήπεδο. Η απάντηση του Άρη και η άμυνά του, αν θέλετε, μπροστά και σε αυτό που είδαμε χθες, το διαιτητικό όργιο από τον Γκιοτζένι, ο οποίος παραπέμπεται, όπως σας είπαμε, είναι ο κόσμος του, η δυναμική του, η συσπήρωσή του και η συστράτευσή του προς τον κοινό σκοπό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, παιδιά. Κακά τα ψέματα. Και... αυτό είναι. Και να ο Άρης πάει με τον Τζαμπουκά να πάρει την κατηγορία για να βγει στη Football League, στη Super League από τη Football League. Και το πιστεύω, το έχω πάρα πολλές φορές. Ο όποιος επενδυτής με άδειο γήπεδο, παιδιά, δεν έρχεται. Όχι, τι να έρθει να κάνει. Δεν έρχεται. Έχω μαλώσει με φίλους για αυτό το πράγμα. Είναι σεβαστή η άποψή τους. Μου λένε ότι ρε φίλε, γιατί πρέπει να είναι γεμάτο το γήπεδο για να έρθει ο επενδυτής. Ναι, είναι ένα κίνητρο. Είναι ένα κίνητρο. Βλέπετε, έρχονται, βγάλαμε πριν από όταν ήταν το μάτς με την Μπόκα το παλικάρι από το αγγλικό το site. Ναι. Τι είπε? Είπε για το γήπεδο, το γεμάτο, τον κόσμο, τη ζωντάνια, την αγάπη, το πάθος που βγάζει ο οπαδός του Άρη. Okay. Αυτό το έχουν οι 4, 5, 6, 7 χιλιάδες που πάνε στα παιχνίδια της Β' Εθνικής, το έχουν αυτό. Όμως κάποιος που θα έρθει να βάλει λεφτά στο ποδόσφαιρο, κατά ψέματα, τι να τα επενδύσει? Να βγάλει κερδός, πιστεύετε, θα έρθει? Και ήδη, παιδιά, έκανε μια χορηγία που δεν έχει αντάλλαγμα για τον ίδιο, ότι δεν δραστηριοποιείται η εταιρεία του ή καμία από τις εταιρείες σου στην Ελλάδα, τουλάχιστον στην παρούσα φάση και από ό,τι λέγεται, τουλάχιστον από το περιβάλλον του, δεν σκουπεύει άμεσα να επεκτείνει την κολονιάλ στην Ελλάδα. Δεν το σκέφτεται αυτό, δεν είναι στις άμεσες. Αυτοί οι άνθρωποι. Στα μέσα σχέδιά του δηλαδή. Αυτοί είναι άνθρωποι, μία από τις εταιρείες, γιατί ναι, και άλλες εταιρείες ναι, δραστηριοποιείται, δεν είναι μόνο, απλά είναι η κορονίδα αυτή. Αυτοί οι άνθρωποι, και δεν μιλάω μόνο για τον Τόμο Παπαδόπουλο, μιλάω και για τους εντός εισαγωγικών φίλους του που έχουν πάει και στην Αγγλία, ναι, και έχουν, ναι, ένα project εκεί και θα αναπτυχθούν στην Ευρώπη κτλ. Αυτοί οι άνθρωποι, πέρα από τα επιχειρηματικά που είναι πάρα πολύ σημαντικά για αυτούς σίγουρα, γιατί προφανώς στον Άρη, αν έρθουν, δεν θα έρθουν απλά για να έρθουν. Όπως ο Λάσκαρης ήρθε. Θα έρθουν όντως για να κάνουν ένα πλάνο αυτό που λένε με τις ακαδημίες, ενδεχομένως ξενώνες κτλ. Ένα τέτοιο πράγμα. Και ξέρετε, οι Αμερικάνοι δεν είναι σαν και εμάς. Αν έρθουν για αυτό, θα κάνουν αυτό, θα κάνουν και ό,τι είναι να κάνουν. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που όντως έχουν χρήματα, ο περίφημος Νίκ που έχουμε ακούσει κτλ. Και έτσι τον προσφωνούν όλοι, χωρίς να πηγαίνουν σε περισσότερες λεπτομέρειες. Πέρα από το ότι είναι επιχειρηματίες, επαναλαμβάνω, όπως και να το κάνουμε, αυτό που θα τους άρεσε για να διαθέσουν χρήματα είναι εντός εισαγωγικών, βάλτε το, η δόξα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι χορτάτοι από χρήματα. Είναι χορτάτη από business που λέμε. Είναι χορτάτη από τέτοιου είδους ζητήματα και θέματα. Είναι χορτάτη από αναγνώριση στην αμερικανική κοινωνία, όχι στην Ελλαδίτσα. Αν λοιπόν κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους έρθουν εδώ πέρα και δώσουν τον οβολό τους, θα το κάνουν γιατί θα γουστάρουν. Γιατί θα βγάζουν γούστα. Και αυτό είναι που τους ενδιαφέρει. Άμα λοιπόν είμαστε 2.000 με τη Σπάρτη, δεν θα βγάλουν γούστα. Ήρθα. Σε ένα άδειο γήπεδο. Ήρθα σε ένα άδειο γήπεδο. Κάποτε μου λέγανε ότι ο Άρης είχε γεμάτο γήπεδο. Φυσικά, εγώ δεν λέω να έχει 20.000 κόσμο. Αλλά άμα δει 10.000 κόσμο, μια πληρότητα στις κερκίδες, ένα πάθος από τον κόσμο, μια στήριξη κτλ. Μετά και αυτός πολύ πιο εύκολα τα 150 θα τα κάνει 170, ναι, 200, 250. Να διαχωρίσουμε ή να μην δημιουργούμε σφαλμένες εντυπώσεις ή να καλλιεργούμε φρούδες ελπίδες, διότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, παιδιά, κάτι άλλο πέρα από μια χορηγική, έτσι, συνεργασία. Και το ενδεχόμενο αυτή η χορηγική συνεργασία να επεκταθεί το καλοκαίρι δεν τίθεται επί του παρόντος θέμα εμπλοκής του μεγαλύτερης, δηλαδή μετοχικά ή οτιδήποτε άλλο. Τώρα, αν θα προκύψει την πορεία, οκ, okay, αλλά στην παρούσα φάση δεν παίζει κάτι άλλο. Για να παίξει όμως ενδεχομένως κάτι τέτοιο, για να το γλυκάνουν που λέμε, για να το ζεστάνουμε, πρέπει να δείξουμε και μια εικόνα την Κυριακή. Και να σου πω και κάτι, εγώ το επεκτείνω και στην ομάδα. Και η ομάδα, παιδιά, την Κυριακή. Λίγη σοβαρότητα. Πέρα να δείξει ότι πάρει το μάτς. Αλλά και για ένα ακόμη λόγο, μην πονέσει το κεφάλι του ανθρώπου. με αυτό που πει. Γιατί. Είναι το τελευταίο. Γιατί ξέρει και από ποδόσφαιρο, είχε εμπλοκή και σε ομάδες και σε ακαδημίες. Δεν είναι άσχετος δηλαδή με το αντικείμενο. Ένα ελεύθερο Αμερικάνο σεντερφόρ, δεν είναι για μας. Πέρα το Eddie Johnson πίσω. Το φορικτό αυτό. Πεχτάρα.
ο Έντι. Ο Έντι Τζόνσον, φίλε, αυτή τη στιγμή είναι ό,τι πρέπει αυτό. Α, τέτοια θέλω. Σε πόγο και ο Βουό και ο Μουό. Ο Βουό σήμερα κάνει μία επαφή με την μπάλα και καβάζει γκολ. Στο 9. Πόσο έκανε ο 14 μηνύματα. Δεν πόσο έκανε. Ο Έντι Τζόνσον. Ο Έντι Τζόνσον έκανε 450 χιλιάρικα για 6 μήνες. Αυτά ήταν τα συμβόλαια τότε που είχε. Μα να σου πω κάτι. Γιατί λέμε και για καλούς ποδοσφαιριστές και τα λοιπά. Ναι, ρε φίλε, αυτά είναι τα συμβόλαια και γι' αυτό ο Άρης δεν μπόρεσε να τα απεξέλθει. Ο Άρης έφτασε να έχει συμβόλαια, γιατί λέμε και τώρα που πήγαν τα λεφτά, και εκεί πήγαν τα λεφτά. Τώρα με νοιάζει εμένα αν τα έπαιρνε ο Τσαλτίδοφ ή αν έπαιρναν και οι μάνατζερ ή οτιδήποτε άλλο. Εκεί πάνε αυτά τα λεφτά. Αυτή είναι η κατάσταση. Βλέπετε τι γίνεται στον ΠΑΟΚ τώρα. Ακούτε τα νούμερα. Αλλά υπάρχει ο συγκεκριμένος που τα πληρώνει. Ο Άρης τα πληρώνει με τα λεφτά του κόσμου. Είχε διαχείριση εσόδων ο Άρης. Ο 506 λέει: αν κάνουν μεγάλο τον Άρη, θα αποθεωθούν. Είναι λίγο άδικο κριτήριο η παρουσία του κόσμου με μια ανύπαρκτη ομάδα Β' Εθνικής. Ας κριθεί ο κόσμος υπό νορμάλες συνθήκες. Καταρχάς, ο κόσμος δεν κρίνεται. Έτσι. Έχει ήδη κριθεί και έχει κερδίσει το στοίχημα και έχει αποθεωθεί από όλους. Δεν τίθεται καν ζήτημα 506. Για τον κόσμο. Απλά λέμε ότι τι θα βοηθούσε, ρε παιδί μου, προς την κατεύθυνση να το ζεστάνεις λίγο παραπάνω, γιατί έρχεται πρώτη φορά. Αυτό που θέλουμε όλοι μας, όσοι είμαστε Άρης και τα λοιπά, και θέλουμε γεμάτο γήπεδο. Άρα εμείς τον προτρέπουμε τον και κόσμο. Και εκτός από όλα τα άλλα, ξέρετε πόσα λεφτά πρέπει να δοθούν αυτές τις μέρες σε τάτους, μάτους και αυτά. 130 χιλιάρικα. 127 για την ακρίβεια. Και για ένα ακόμη λόγο. Δηλαδή αυτό που το λέμε τώρα, τι κάνουμε. Γλύφουμε ή κάνουμε αβάντα σε κανέναν. Για να βοηθήσουμε, θέλουμε να μην έχει προβλήματα η ομάδα με την αδειοδότηση. Και ένας από τους τρόπους για να γίνει αυτό είναι να έχει η διοίκηση και μια βοήθεια, μια μικρή έστω βοήθεια από τον κόσμο, για να μπορέσει να τακτοποιήσει αυτές τις υποχρεώσεις. Και να σας πω και κάτι. Δεν το αξίζει κιόλας η ομάδα, παιδιά. Πρώτη είναι η ομάδα, δηλαδή πώς θα πάμε. Να ανεβεί πρώτα η ομάδα μόνη της και μετά να πούμε. Και είναι και γεμάτο γήπεδο. Άρης, να βγουν και να τον καταπιούν τον αντίπαλο την Κυριακή, βλέποντας 10.000 στο γήπεδο. Είναι άλλη ψυχολογία του ποδοσφαιριστή βγαίνοντας και βλέποντας 10.000. Με την Παναχαϊκή, είδες. Ακόμα και με τον Όφ που δεν κέρδισε η ομάδα. Η ομάδα δεν ήταν κακή. Προσπάθησε η ομάδα. Έχει τις αδυναμίες της. Μπιζάρι, ο κόσμος πάντα ήταν γεμάτο γήπεδο τώρα, εντάξει. Ναι, και προς Θεού δεν κρίνει κανένα στον κόσμο του Άρη. Το είπα στο ξεκίνημα. Καμία περίπτωση. Ότι είναι δικαιολογημένος. Απλά προσπαθούμε καθημερινά να προτρέψουμε κάποια παιδιά, Αριανούς που αγαπάνε την ομάδα και έχουν ξενερώσει, ρε παιδί μου, να το πούμε απλά. Έχουν ξενερώσει που Άρης είναι στη Β' Εθνική. Ότι ποιος δεν έχει ξενερώσει. Πρέπει να επιστρέψει στο γήπεδο. Είναι η δουλειά μας, δεν ξενερώνουμε. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κι αλλιώς. Τι να κάνουμε. Βγαίνουμε ρεπορτάζ στα μέσα που δουλεύουμε και στην Αθήνα για να μιλήσουμε τώρα για παιχνίδια που υπό κανονικές συνθήκες δεν θα έπρεπε καν να ασχολούμαστε. Τι να κάνουμε τώρα τα τελευταία χρόνια. Απλά λέμε ότι πρέπει. Αυτό η παρουσία του τον Παπαδόπουλου την Κυριακή είναι ένα ακόμα κίνητρο. Και για μένα είναι κίνητο τέτοιο και ο Χαντί με τον Μπεστακό. Βέβαια, είναι και δύο παιδιά. Νέα παιδιά. Να σας πω κάτι, θα είναι και δύο παιδιά τα οποία θα δώσουν και κάτι διαφορετικό λογικά στο παιχνίδι της ομάδας. Να δούμε τι θα μπορέσουν να προσδώσουν στο παιχνίδι της. Είναι τα καινούργια πρόσωπα και πάντοτε το καινούργιο πρόσωπο έχει ένα ενδιαφέρον. Να δούμε πώς θα κολλήσουν στην ομάδα, στη θέση που θα χρησιμοποιηθούν φυσικά, στο 10 και στην κορυφή της επίθεσης. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους. Έχει δηλαδή και αγωνιστικό ενδιαφέρον το παιχνίδι. Να δούμε και τα δύο νέα πρόσωπα. Στην ομάδα. Τώρα τον Κανακούδη δεν το δούμε και τόσο γρήγορα, όπως λέει εδώ ο φίλος, και αν θα παίξει, λέει, υπάρχει πρέπει να παίξει τόπερ κτλ. Διότι εντάξει, είναι ένα διάστημα ανενεργός, ολοκληρώνοντας τις υποχρεώσεις του με την Ίντερ Τούρκου στη Φιλανδία. Νομίζω θα χρειαστεί ένα διάστημα. Θα δούμε και στη κατάσταση ήταν σήμερα στη μεσημεριανή προπόνηση. Θα κάνουμε ρεπορτάζ λίγο αργότερα για να σας το μεταφέρουμε για την κατάστασή του δηλαδή και το πόσο άμεσα μπορεί να βοηθήσει. Εγώ ένα διάστημα θα του δώσω πάντως, διότι επαναλαμβάνω, έχει σταματήσει τις υποχρεώσεις του, έχει επιστρέψει από τη Φιλανδία ολοκληρώνοντας το συμβόλαιό του με την Ίντερ Τούρκου και ένα μήνα τουλάχιστον είναι ανένεργος, οπότε ένα 20ήμερο του δίνω για να έρθει στα ίσα του. Και να πούμε κάτι εδώ και για τον Κανακούδη. Ήδη είπες ότι είναι μια μεταγραφή την οποία την πληρώνει ο τον Παπαδόπουλος, την πληρώνει, δεν βγάζει τα λεφτά, τα δίνει ο τον Παπαδόπουλος. Είναι σαν ένα έξτρα δώρο από τη χορηγία που έχει συμφωνηθεί με τον κύριο Καρυπίδη. Προσέξτε λίγο κάτι. Και είναι ένα ακόμα στοιχείο. Ποτέ δεν έκρυψε ο Κανακούδης ότι είναι ΠΑΟΚΣΙΣ. Και υπάρχουν και άλλα παιδιά και στον Άρη που είναι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ και στον ΠΑΟΚ που ήταν Αριανή. Έτσι είναι ο επαγγελματίας. Εγώ θα είχα πρόβλημα με τον κάθε Κανακούδη αν μου έκανε αυτό που μου έκανε ο Κάργας. Αν δηλαδή πήγαινε και μου έκανε χειρονομία. Γιατί κάποιος μας έκανε χειρονομία το 2003.
Πραγματικά τώρα δεν μπορώ να διερευνήσω αν το 2003 ο Κανακούδης έκανε χειρονομία. Ήμουνα στο χώρο δημοσιογραφικά. Πιστέψτε με, θα το θυμόμουν. Θα το θυμόμουν. Αλλά πες ότι δεν το έχω πάρει χαμπάρι κτλ. Να τον αξιολογούμε πραγματικά για επί της ουσίας πράγματα. Το αν είναι ΠΑΟΚ ή Άρης ή οτιδήποτε άλλο, πλέον στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο δεν μετράει μία. Να σας πω, ένα παίχτη, ας πούμε, που τον έχουμε λατρέψει όλοι και τον στηρίζουμε ακόμα και εγώ προσωπικά το θεωρώ και φίλο μου και τον αγαπάω και πάρα πολύ ακόμα. ΠΑΟΚΣΗ. Ο Φάνης Κατεργιαννάκης. Τι λέγαμε τότε, να μην έρθει γιατί είναι ΠΑΟΚ. Αλλά ακόμα και αυτό να ισχύει. Βλέπετε ότι πολλές φορές τώρα έγινε γνωστό. Ο Ζαγόρας θέλει γι' αυτό, αλλά τέλος πάντων. Mm-hmm. Για τον Παπαδόπουλο και τη σχέση του με τον Κανακούδη. Έγινε γνωστό. Υπάρχουν κάποιες παράμετροι που είναι πολύ σημαντικότερες από τέτοια ζητήματα και τέτοια θέματα. Mm-hmm. Από το να βρίζετε κάποιοι στα Facebook και οτιδήποτε και μην το τολμήσεις να το φέρεις αυτό. Βλέπετε πώς συνδέεται και για ποιο λόγο σας επαναλαμβάνουμε, έρχεται στην ομάδα. Επειδή λοιπόν το 2003 σας είπε κάποιος ότι το έκανε αυτό ο Κανακούδης το 2003, σας είπε, δεν το είδατε, δεν υπάρχει πουθενά. Έτσι. Δεν είναι αυτό που κάνει ο Κονσεϊσάο που παίρνει το τέτοιο και το επιστρέφει πίσω. Δεν είναι το post που ήταν ένα άλλο παιδί, ποιος ήταν αυτός που τον δοκίμαζε ο Καλαϊτζίδης, δεν θυμάμαι πώς το λέγανε, που είχε γράψει post στο Facebook και έβριζε τον Άρη. Σας είπε κάποιος ότι το 2003 έκανε μια χειρονομία στην Κερκίδα, όταν έπαιζε με τον ΠΑΟΚ. Και υπάρχει απ' την άλλη αυτή η παράμετρος. Με έναν άνθρωπο που έχει βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα, έναν άνθρωπο ο οποίος συνεχίζει να βοηθάει την ομάδα και έναν άνθρωπο ο οποίος θα βοηθήσει κι άλλο την ομάδα. Και λέει, παιδιά, δείτε τον, αυτόν, και δεν μας λέει να πάρουμε κανένα λοιμό, Κανακούδης για τη Β' Εθνική. Εντάξει, έχει μια διαδρομή. Καθαρά ποδοσφαιρικά είναι μια χαρά. Έτσι, να είμαστε και σωστοί. Για τη Β' Εθνική ο Κανακούδης είναι μια χαρά. Αγωνιστικά μόνο. Σοβαρό μπακ. Δεν μας είπε να πάρουμε έναν παίκτη Δέλτα Εθνικής και να τον βάλουμε να παίξει. Αλλά εμείς τα πινελίκια μας τα ρίχνουμε. Γιατί δεν ξέρουμε τις παραμέτρους. Και όταν δεν ξέρουμε τις παραμέτρους, καλύτερα ας μην στοχοποιούμε ούτε ανθρώπους, ούτε καταστάσεις, ούτε να βρίζουμε. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για την τελική μας ευθεία. Μπήκαμε στην τελική μας ευθεία. Θα ανακαλέσουμε σε λίγο φίλε Χριστοκιώση, γιατί έχει και μία υποχρέωση με την ομάδα του. Μέχρι το τέλος ενδεχομένως να τον εντοπίσουμε. Συνεχίζουμε εμείς μέχρι και τις 7 εδώ στην εκπομπή του Ολαμπαοτάρη, στο Λίμπερο, στους 107 και 4. Για το ποδόσφαιρο, εντάξει, νομίζω το εξαντλήσαμε και για τον Παπαδόπουλο και για την εμφάνιση και για την ομάδα και γενικότερα. Για το τι είδαμε χθες στη Βέρεια, τι περιμένουμε να δούμε την Κυριακή και ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή γενικότερα στην Football League. Η Σαλονικιώτικη ΕΠΟ λέει ο 4-5 πόσο πολύ μας γουστάρει με το χθεσινό κοράκι δείχνει. Όσο για την Κρήτη, για τον Όφη, ενώ ήταν υποδιάλυση, θα μας πούνε από πού ήρθαν τα χρήματα. Δεν έχουν έρθει χρήματα. Δεν ξέρουμε τι γίνεται, δεν να σας πω. Το θέμα είναι ότι αυτό το διάστημα έχουν μια ρέντα γενικότερα, είναι σε ένα καλό φεγγάρι. Βγάζουν μια υγεία, όπως είπε και πριν από λίγο στις δηλώσεις του Νίκος Παπαδόπουλος. Είναι μια καλή περίοδος για τον Όφη και βλέπετε, φαίνεται αυτό από τον τρόπο με τον οποίο απορρόφησαν τους όποιους κραδασμούς από μια γκέλα και μια ήττα από τον Απόλλωνα Λάρισας. Είδατε ότι δεν άνοιξε ρουθούνι από την ήττα στο Αλκαζάρ. Αυτό είναι που λέω και αυτό είναι που συζητάω και με ένα φίλο τώρα εδώ στο Facebook που μας ακούει. Στον Όφη χάσανε στον Απόλλωνα Λάρισας και είπαν δεν πειράζει, πάμε όλοι μαζί κτλ. Εμείς κερδίζουμε στη Βέρεια. Εμείς φέραμε εσύ που λέμε τον Καρασκάκη και κοντέψαμε να βγάλουμε αυτό το ρόστερ άχρηστο που έχουμε πει και αν δεν έχουμε πει εδώ, ειδικά από την εκπομπή, χωρίς να θέλουμε να ευλογήσουμε τα γένια μας, ποιες παθογένειες έχει από το καλοκαίρι κιόλας το ρόστερ της ομάδας. Παιδιά, αν δεν το και σταματήσουμε αυτό, δεν υπάρχει σωτηρία. Μας δικαίωσε χθες, χωρίς να το επιζητούμε βέβαια, ο Δημήτρης Ισπανός λέγοντας αυτό που σας λέγαμε κι εμείς στην αρχή της μεταγραφικής περίοδου, ότι η πρόθεση της διοίκησης ήταν να μην κάνει μεταγραφές. Ναι. Όπως σας λέγαμε. Το είπε και ο προπονητής του Άρη χθες, ότι δεν θα κάναμε μεταγραφές. Αλλά λίγο η πίεση και πολύ μάλλον η εικόνα της ομάδας στα τελευταία παιχνίδια ανάγκασαν τη διοίκηση να κάνει αυτές τις προσθήκες. Εγώ θα πω τις δύο, γιατί η τρίτη αυτή εξηγήσαμε τους λόγους για τους οποίους έγινε του Κανακούδη. Μου στέλνει ένα ο φίλος αυτός, ο φίλος. Ναι.
Αριανά και άρρωστο τώρα από τα λίγα, έτσι. Ναι, ναι. Και δεν το κάνω για πάντα, το ξέρει και αυτός. Mm-hmm. Άρρωστος με τον Άρη είναι, γι' αυτό μου τα στέλνει για αυτά. Mm-hmm. Εμείς λέει είμαστε Άρης όμως, μην μπερδεύεστε. Όπα! Στο του Άρης είμαστε. Άρης είμαστε. 100%. Ο Άρης είμαστε όμως, έχει 15.000 κόσμο στο κήπεδο. Ο Άρης είμαστε, είναι ο Άρης, όχι των 4 τελευταίων ετών. Άλλος Άρης είναι αυτός, άλλος είναι ο Άρης το που βλέπαν οι μπαμπάδες μας και εμείς κατά καιρούς. Να μην είμαστε Άρης μόνο στα λόγια, γιατί είμαστε Άρης στα λόγια μόνο. Τα τελευταία 4 χρόνια άλλο πράγμα είναι η ομάδα. Δεν είναι Άρης. Γι' αυτό λέμε ότι για να είναι Άρης θα πρέπει, γιατί να είναι ένα γεμάτο γήπεδο, και θα σου πω εγώ τότε ο Γκιοτζένης τι θα κάνει. Και ο κάθε Γκιοτζένης. Και άντε να το κάνει ένας-δυο. Θα το κάνουν ένας-δυο. Μέχρι εκεί. Το Άρης είμαστε, πρέπει να το αποδεικνύουμε κάθε μέρα. Και δυστυχώς τα τελευταία χρόνια δεν είμαστε Άρης. Κάτι άλλο είμαστε τα τελευταία χρόνια. Πρέπει να υπάρχει κριτική. Και πρέπει να υπάρχει και αυστηρή κριτική. Και νομίζω ότι ένα κομμάτι ακριβώς το ότι πήραμε παίκτες οφείλεται και στην σωστή όμως κριτική που δέχτηκε η ομάδα γενικά. Με εντοπισμό των προβλημάτων. Όχι με απαξίωση. Όχι με μηδενισμό. Δηλαδή αυτό το λέω πάρα πολλά χρόνια πραγματικά. Θυμάμαι τον Άρη, τον καλό Άρη που ήταν τέταρτος. Το 10. Θέλετε να συζητήσουμε τι λέγαμε. Ξέρετε τι λέγαμε τότε. Ο Άρης είναι για πρωτάθλημα. Ναι, είναι για πρωτάθλημα. Και στο μυαλό και στην καρδιά μας. Είναι έτοιμος όμως να το κάνει. Και τέταρτος σε ένα πρωτάθλημα πολύ πιο ανταγωνιστικό από αυτό που βλέπουμε στη Σούπερ Λίγκα, με ποδοσφαιριστές παικταράδες τότε για την εποχή στις ομάδες, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό. Γιατί για να πάει να πάρεις το πρωτάθλημα πρέπει να είσαι 5 χρόνια τέταρτος, τρίτος, και να έχεις έναν ισχυρότατο χρηματοδότη και να κάνεις και τα κονέ που πρέπει να κάνεις, ναι, καλά, με διαιτησίες και όλα τα υπόλοιπα. Πρώτα. Μη σας πω τα παραδείγματα, εδώ είναι, στη γειτονιά μας είναι. Το πώς φτάσανε να διεκδικούν. Αλλά αυτά τα πώς φτάσανε να διεκδικούν πριν 2-3 χρόνια τα λέγαμε εδώ πέρα στο Λίμπερο. Το τι πάει να γίνει με την ΕΠΟ. Τότε όμως άλλα λέγαμε και συζητούσαμε. Μέναμε σε άλλες καταστάσεις. Τέλος πάντων, έχουμε τον καλεσμένο μας, οπότε θα την κάνουμε άλλη φορά τη συζήτηση και θα ανοίξουμε και γραμμές σε αυτή τη συζήτηση. Άλλη φορά. Ναι, πάμε να καλησπερίσουμε. Ποιον πάμε να καλησπερίσουμε? Το coach του επόμενου αντιπάλου του Άρη, τον Θωμάτο Γράφα της Σπάρτης, η οποία βοήθησε μέσω πολύ σαφώς και τον Άρη χθες με την ισοπαλία κόντρα στην Παναχαϊκή. Μια Σπάρτη η οποία είναι από τις ομάδες που θα τις χαρακτήριζε κανένας και ευχάριστης εκπλήξης του πρωταθλήματος της Football League. Είναι στην έκτη θέση με 22 βαθμούς και δείχνει ότι δεν θα είχε κανένα απολύτως πρόβλημα φυσικά για την παραμονή της. Αλλά κοιτάξτε κάτι παραπάνω. Αν είναι έτσι, θα μας τα πει ο κύριος Γράφας. Coach, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Είστε καλά? Καλά, δόξα τω Θεώ, εσείς. Με χαμηλούς τόνους η Σπάρτη, με ηρεμία, χωρίς την πανοκρουσία, την κάνει τη δουλίτσα της από ό,τι φαίνεται και είναι μια δυσκολοκατάβλητη αρχικά ομάδα. Ο ορισμός του τσούκου τσούκου είναι η Σπάρτη. Κοιτάξτε, σίγουρα με χαμηλά την μπάλα θα έλεγα, ναι. Χωρίς πολλά λόγια. Νομίζω ότι είμαστε μια ομάδα που κάθε εβδομάδα προσπαθούμε για το καλύτερο. Κοιτάμε να μαζέψουμε ό,τι περισσότερο σε βαθμολογική συγκομιδή μπορούμε και νομίζω ότι μέχρι στιγμής οι ποδοσφαιριστές τα έχουν καταφέρει πάρα πάρα πολύ καλά. Εντάξει, αυτό το δείχνει το γεγονός, κύριε Γράφο, ότι έχετε από κάτω σας δύο ομάδες οι οποίες ξεκίνησαν με βλέψεις πρωταθλητισμού, τη Δόξα Δράμας και τον Απόλλωνα Πότε που είναι πολύ χαμηλά, και είστε μόλις 2 βαθμούς από τα Τρίκαλα που επίσης ξεκίνησαν με αυτό το στόχο. Έτσι ακριβώς είναι και κοιτάμε όσο μπορούμε, και βέβαια ο στόχος είναι μια γρήγορη σωτηρία της ομάδας και να φτάσουμε, εάν είναι δυνατόν, όσο πιο ψηλά γίνεται. Αυτός είναι ο στόχος μας. Για πολλούς η Σπάρτη είναι και έκπληξη φέτος, γιατί πέρσι έφτασε μία ανάσα από τη διάλυση, έτσι. Ακόμα και σε παιχνίδι δεν πήγε, είχε αφαίρεση βαθμό γιατί κατέβηκε σε ένα μάτς, υπήρχαν πολλές αποχές, προσφυγές κτλ. Νομίζω, παρόλο που υπάρχουν ακόμα προβλήματα οικονομικά, θα μου πεις σε ποια ομάδα δεν υπάρχουν στη δεύτερη κατηγορία με μηδενικά έσοδα, το έχετε συμμαζέψει λίγο το πράγμα. Από όλες τις απόψεις, ενώ και στο οικονομικό, διοικητικό, έχετε μια ηρεμία. Νομίζω, ναι, ότι αυτή τη στιγμή η ομάδα είναι σε ένα αρκετά καλό επίπεδο. Σίγουρα μπορεί να υπάρχουν βελτιώσεις σε όλους τους τομείς,
αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η ομάδα έχει ηρεμία, ένα καλό εργασιακό περιβάλλον και κοιτάει με αρκετή αισιοδοξία τη συνέχεια. Αγωνιστικά, ποια είναι η φιλοσοφία σας φέτος, πού στηρίζεστε περισσότερο, στο μεσοαμυντικό, δηλαδή να δημιουργήσετε μια σφυργηλή ομάδα που δεν θα δέχεται εύκολα γκολ, κάτι το οποίο το βλέπουμε. Νομίζω είναι τρίτη άμυνα, εις πάρτε. Ναι. Κοιτάξτε. Εμείς δημιουργούμε μια ομάδα η οποία θα έχει λογική και σε φάση άμυνας και σε φάση επίθεσης. Ναι. Μια τέτοια ομάδα θέλουμε να δημιουργήσουμε. Ούτε να είναι πολύ μια ομάδα η οποία θα κοιτάει μόνο το επιθετικό κομμάτι, ούτε μια ομάδα η οποία θα κοιτάει μόνο το αμυντικό κομμάτι. Άλλωστε στο σύγχρονο ποδόσφαιρο οι δύο φάσεις αυτές της κατοχής και της απώλειας της μπάλας είναι αλληλένδετες. Ναι. Εμείς λοιπόν κοιτάμε να έχουμε λογική και στις δύο αυτές φάσεις. Mm-hmm. Πάντως όσοι έχουν παρακολουθήσει κάποια παιχνίδια ξεχωρίζουν το γεγονός ότι υπάρχει μια προσήλωση στο τακτικό κομμάτι από τους ποδοσφαιριστές σας και έχει αυτό που λέτε μια λογική. Δηλαδή από το α πάει στο ω, δηλαδή η ομάδα εύκολα, δεν πάει από το... Ξέρετε τι γίνεται, ειδικά στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, κατά τη δική μου άποψη, έτσι, αυτή είναι προσωπική μου άποψη, αν δεν υπάρχει τακτική προσέγγιση και αγωνιστική πειθαρχία, νομίζω δεν μπορείς να πετύχεις τίποτα. Ναι. Όλα εξαρτώνται από αυτό το τομέα, αν όχι όλα, το μεγαλύτερο ποσοστό μιας επιτυχίας. Mm-hmm. Χθες αντιμετωπίσατε την Πανχαϊκή, σας χάζευα λίγο το παιχνίδι, έτσι, πριν το μάτς του Άρη. Όντως, αμυντικά νομίζω δεν απειλήθηκε και ιδιαίτερα η ομάδα της Πάρτισης. Νομίζω ότι η καλύτερη φάση της Πανχαϊκής είναι στις καθυστερήσεις και από ένα μπέρδεμα εκεί που έγινε μέσα στην περιοχή σας. Νομίζω ότι εκεί είναι ένα δεύτερο κόρνερ, το οποίο είναι ένα καθαρό φάουλ στο goalkeeper. Πάση περιπτώσει δεν θέλω να ασχοληθώ με αυτό. Νομίζω αν θα κοιτάξετε το αγωνιστικό κομμάτι καθαρά, η Πανχαϊκή, αν θυμάμαι καλά, είχε μία τελική, ένα μακρινό σουτ. Μακρινό σου το τονίζω του Φωτάκη, σε αντίθεση με εμάς που είχαμε τρεις κλασικές ευκαιρίες να πετύχουμε κάποιο τέρμα. Νομίζω ότι αυτό δείχνει αρκετά πράγματα. Mm-hmm. Και το ίδιο με πολλές ευκαιρίες είχα δει και το μάτς της Σπάρτης μέσα στον Απόλλωνα Πόντου, που πάλι ακριβώς. Είχε αρκετές ευκαιρίες για να πάρει την νίκη η Σπάρτη. Ακριβώς. Δύσκολα δέχεστε γκολ πάντως, ειδικά στην έδρα σας, αλλά και εκτός έδρας. Εντάξει, προσπαθούμε να είμαστε πειθαρχημένοι και προσπαθούμε να είμαστε όπως πρέπει στον αγωνιστικό χώρο. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η τακτική προσήλωση, όπως είπα, βγαίνει και φαίνεται η ομάδα έχει αποκτήσει μια ομοιογένεια, μια ταυτότητα και ξέρει τι θέλει μες στον αγωνιστικό χώρο. Κλειδί είναι ο Μπάμπης Οικονομόπουλος στα στόπερ. Κλειδιά είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές. Εντάξει, τον Μπάμπη τον έχουμε αδυναμία, γι' αυτό το λέμε. Είναι λοιπόν, παιδί που πέρασε από κλειδιά θα έλεγα είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές και αν θέλετε και για τον Μπάμπη μεμονωμένα, βέβαια είναι μια ευχάριστη έκπληση. Για μένα βέβαια δεν είναι έκπληση, γιατί είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής, ο οποίος ανταποκρίνεται άψογα στη θέση που αγωνίζεται αυτή τη στιγμή. Ναι, γιατί τον έχουμε συνηθίσει ως αμυντικό χαφ. Τον πήγατε πίσω. Τώρα θα τον συνηθίσετε σε άλλη θέση. Γιατί συνήθως, κύριε Γράφα, το ξέρετε κι εσείς πολύ καλύτερα από εμάς. Η αμυντική μέση έχει γύρω στα 32 γυρίζουν στόπερ. Ναι, ακριβώς. Γιατί έχουν την ίδια εικόνα, είναι πιο καλή με την μπάλα από πίσω να ξεκινάει το build-up ή έχει διαφορά. Νομίζω πάντως ότι είναι ικανός να παίξει και στις δύο θέσεις αυτές. Ναι. Πώς το περιμένετε το μάτς της Κυριακής? Ο Άρης κατά πάσα πιθανότητα θα εμφανιστεί και με τα καινούργια του πρόσωπα, το Χαντί και τον Μπαστακό. Έχει ένα θεματάκι στο σκοράρισμα, έχετε κάνει φαντάζομαι το scouting από τη δική σας την πλευρά. Όταν αντιμετωπίζεις τον Άρη και βέβαια πρέπει να τον αντιμετωπίζεις με μεγάλο σεβασμό. Είτε είναι τα καινούργια μεταγραφικά αποκτήματα, είτε δεν είναι. Νομίζω ότι είναι μια ομάδα η οποία είναι στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Θεωρώ ότι δεν είναι τυχαίο αυτό, αλλά και από μόνο του το όνομα της ομάδας, η βαρύτητα που φέρνει, σε κάνει να είσαι πολύ πειθαρχημένος και πολύ λογικός απέναντι. Έχετε αντιμετωπίσει την Πανχαϊκή, φαντάζομαι έχετε κάνει το scouting σας για το μάτς με τον Άρη. Προφανώς παρακολουθείτε και τον Όφη. Τι βλέπετε στην κορυφή? Γιατί έχουν δημιουργήσει ένα γκρουπ αυτές οι τρεις ομάδες για την άνοδο. Έχουν ξεφύγει. Έχω ξαναπεί ότι έτσι όπως δείχνει μέχρι στιγμής η βαθμολογία, νομίζω ότι οι ομάδες που έχουν ξεχωρίσει, ο Άρης, η Πανχαϊκή, ο Όφη, αν θέλετε ακόμα και τα Τρίκαλα, δεν μπορώ να ξεγράψουμε τη δόξα δράμας, ας έχει μείνει πίσω βαθμολογικά. Νομίζω ότι είναι αυτές οι ομάδες που θα παλέψουν για την άνοδο. Φαινομενικά αυτή τη στιγμή και πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, το αδιαφιλονίκητο φαβορί ήταν ο Άρης. Νομίζω ότι όμως έχει ακόμα πολύ δρόμο.
Βέβαια οι άνθρωποι που είναι εκεί πιστεύω γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν έτσι ώστε η ομάδα να βρεθεί εκεί που της ανήκει. Έχετε τίποτα προβλήματα για, τη, για την Κυριακή, τιμωρημένους, τραυματίες? Θα κάνουμε λίγο ρεπορτάζ να κάνουμε. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Νομίζω ότι είμαστε καλά. Εμείς να ευχηθούμε να μην κερδίσετε την Κυριακή, να πάρετε βαθμό και να πάρετε μετά τον Όφη. Μετά δεν παίζετε με τον Όφη. Είναι δίκαιη η μοιρασιά νομίζω. Καλή επιτυχία να έχετε, γιατί έχετε παιδιά πάντως να ξέρετε που επειδή τα έχω γνωρίσει και τα λοιπά είναι και καλά παιδιά και καλοί ποδοσφαιριστές. Και ο Μπάμπης και ο Θωμάς ο Γρεκός και τον τριανταφυλάκου που πέρασε από τον Άρη έχετε στην ομάδα. Αλλά γενικά αυτό που έχουμε να δούμε εμείς και να πούμε για τη Σπάρτη είναι ότι μέχρι στιγμής τουλάχιστον μπαίνει στα παιχνίδια και παίζει κανονικά τα παιχνίδια. Και αυτό στη Β' Εθνική για μας είναι πάρα πολύ αυτό σημαντικό. Νομίζω ότι για μας είναι το αυτονόητο. Νομίζω ότι είμαστε μια ομάδα, μια οικογένεια και αυτό βγαίνει στην εικόνα που παρουσιάζουμε μέσα στο γήπεδο και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να είστε καλά. Εσείς να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Yeah. Αυτά λοιπόν από τον προπονητή της Σπάρτης. Το θωματογράφο και μόλις έκλεισε ο Σαββόπουλος άνοιξε κείμενο με αφαίρεση βαθμού στη Σπάρτη. Το διαιτητικό δικαστήριο ενεργοποίησε ποινή κατά της Καλλιθέας ενώ επέβαλε αφαίρεση βαθμών στη Σπάρτη. Ποιοι βαθμούς, για να δούμε ποιους ποδοσφαιριστές είναι. Μου σκάβεται. Ω, νοικοκυρεμένο σωματείο. Πάρ' την αφαίρεση βαθμών. Ήταν από πέρυσι τώρα, φίλε. Ναι. Τι? Αφαιρείται ή έχει το δικαίωμα να τους πληρώσει? Επέβαλε στην μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του ετούντος ποδοσφαιριστή κατά τον... Ποιος είναι ο ποδοσφαιριστής αυτός? Γκαλίτσιος, Αλέξανδρος Γκαλίτσιος. Ο γνωστός. Όχι. Εντός προθεσμίας τριών εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση. Πληρώσουμε. Τριών εργάσιμων. Άρα θα κοινοποιηθεί αύριο. Περάσει από Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη μέχρι την άλλη Πέμπτη. Εντάξει. Προλαβαίνουμε. Με τη Σπάρτη. Καλυθέα τι έπαθε, και αυτή αφαίρεση. Παίζω και μετά και με την Καλυθέα, να ξέρεις. Δεν θα περάσω και από εκεί. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ελπίζουμε όχι πως πέρασες πέρσι, ε. Όχι, ναι. Ούτε από την Καλυθέα, ούτε από τη Σπάρτη. Η Σπάρτη, μάλιστα, εκείνο το μάτς ήταν... έπρεπε να έχεις δίπλα σου μόνιμα ένα κουτάκι με παυσίπονα, με παναντόλ, κάτι οτιδήποτε. Για να ούτε να εκεί όμως μας δώσαν το πέναλτι. Να μπώνεις κανονικά για να μπορέσεις να το αντέξεις. Πέναλτι, Διαμαντόπουλος διαιτητής στο Σόουζα, στο 35. Πώς γίνεται και τα θυμάμαι όλα αυτά με τα πέναλτι. Τι ήταν εκεί, θυμάσαι που το βλέπαμε εδώ, δεν το βλέπαμε. Που έφυγε ο Αναστόπουλος, μαζί ήμασταν. Πω, ρε φίλ, τι ήταν αυτό το πράγμα. Ήθελες δηλαδή μόλις τελείωσε το παιχνίδι να πας στον τοίχο εδώ απέναντι και να το χτυπήσει το κεφάλι έτσι. Να πας και φόρα και να πας στον τοίχο. Εκεί τελείωσε το θέμα της ανόδου, πιστεύω. Φτωχτώνει, όχι, στα Τρίκαλα τελείωσε. Μας δόθηκε μία ακόμα ευκαιρία και την πετάξαμε κι αυτή. Σας είπαμε και την είδηση λοιπόν για τις αφαιρέσεις. Πρέπει να τις επόμενες μέρες να τακτοποιήσουν αν θέλουν να έχουν τους βαθμούς πίσω. Οι δύο ομάδες, σας είπαμε για τον Παπαδόπουλο, για μπάσκετ δεν είπαμε τίποτα. Δεν έχει κάποια εξέλιξη. Δεν έχει εξέλιξη. Να σας πούμε την αλήθεια. Είναι μια φάση διεργασιών τώρα από τους νομικούς κατά κύριο λόγο, την επιτροπή δηλαδή που έχει βγει από την συνάντηση που έγινε προχθές, προκειμένου να βρεθεί ο τρόπος με τον οποίο θα απαλλαχτεί ο Άρης από τον Νίκο Λάσκαρη. Και υπάρχει και μια έκτακτη γενική συνέλευση του Ερασιτέχνη, θυμίζω, την Δευτέρα που θα ακουστούν διάφορα πράγματα. Και θα δούμε τι έχουν να πούνε οι εμπλεκόμενες πλευρές. Κατά τα άλλα, όπως τα έχουμε αφήσει, δεν έχει αλλάξει κάτι και γι' αυτό δεν αναλωθήκαμε περισσότερο στο μπασκετικό ρεπορτάζ, γιατί δεν υπάρχει παραμικρή, δυστυχώς θα πω εγώ, εξέλιξη. Ολοκληρώνουμε την εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Κιώση που ήταν μαζί μας, πίσω από την κονσόλα του ήχου, όλους εσάς που ήσασταν... εδώ πιστεί στο ραντεβού της ενημέρωσης και με τη συμμετοχή σας με τα μηνύματα. Αύριο θα τα πούμε στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Η εκπομπή Ώρα για Μπλε ακολουθεί με τον Γιώργο Ματζούκη. Μείνετε εδώ συντολισμένοι. Να είμαι καλά. Να είστε καλά. Τα λέμε αύριο.